Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 4 με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη Δήμη των Ανοίγων. Ποιος είναι πίσω, το σκουπίδι? Θανάση Καταμπάκα στο production, η Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Κωστής Δραπτόπουλος εξ αριστερών, ο Γρηγόρης Κόκκινος εκ δεξιών. Παρέα με τα μπαμπάτζικα. Πεινάς, Κωστή? Ναι, πεινάω, δεν έφαγα. Πεινάς. Σήμερα δεν γυμνάστηκα κιόλας. Και δεν γυμνάστηκες και δεν έφαγες. Κάτσε, έκανα δύο προπονήσεις. Να προσέχω, μου λιποθυμίζεις τα παιδιά. Έκανα δύο προπονήσεις και τέσσερις εκπομπές, φίλε. Ήμουν σε έξαρση μεγάλη, σε πώς λένε, ενεργητικότητα μεγάλη. Κουράστηκες έτσι. Δεν κουράστηκα καθόλου. Ξύπνησα μια χαρά 7 η ώρα, ήρθα να την άλλη. Συγγνώμη. Ναι. Είμαστε από τους πιο ευλογημένους ανθρώπους του κόσμου. Ευλογημένος γιατί? Κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Σιγά-σιγά. Έχουμε σαν δουλειά αυτό που μας αρέσει. Μη γρήγορα. Και λες, έκανα τέσσερις εκπομπές. Ναι, πέρασα καλά, αυτό θέλω να σου πω. Α, μπράβο. Ναι. Αυτό δεν το λέω για να σε υποτιμήσω. Και δύο προπονήσεις πάλι πέρασε. Εγώ δεν μιλάω ποτέ υποτιμητικά. Γιατί? Το λέω ότι... Τι δήμαρχο, ο Κασατζίδης. Αυτός που κάνει... Αρχίζω να βάζω εκεί πέρα το κάνει... δίσκο της κλάψας. Αυτός που κάνει τη δουλειά που την αγαπάει και ναι, τη θέλει είναι ευλογημένος. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Εσύ είσαι ευλογημένος. Ναι, λοιπόν. Ναι. Αφού πεινάς λοιπόν, πάρε στα μπαμπάτσικα μου, αν θες παρέα μετά. Ναι. Λοιπόν, να παραγγείλουμε δύο special μπαμπάτσικα σάντουις, 5 ευρουλάκια. Με δύο θα χορτάσουμε μέχρι το βράδυ. Θα είμαστε μια χαρά, θα δούμε τους αγώνες του κυπέλου. Τα μπαμπάτσικα θα τα βρείτε στην Αγίων Πάντων 28 και τηλέφωνο για παραγγελίες είναι το 2310-51-0045. Μάλιστα. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54-340, Μετρόπολης 95,5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό και δεν μπορείτε να στείλετε SMS και σου επιτρέπω... Σου παραδίδω μάλλον τη σκυτάλη. Μάλιστα. Για το πρώτο θέμα της ημέρας σήμερα. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σου το πρώτο θέμα? Ποιο είναι το πρώτο θέμα? Το πρώτο θέμα. Ο Καράγουλου που είπε κολοπετινίτσες στα πρώτα. Το Καράγουλου. Ο Καράγουλου είναι ηρακλειδέας άρρωστος. Ναι. Είναι πολύ καλός βουλευτής. Ναι. Κάνει τη δουλειά του όπως την κάνει με την Νέα Δημοκρατία. Καλή επιτυχία. Το, να... Για μένα το θέμα είναι το θάψιμο του θέματος του Τζίλου. Δεν βγαίνει προς τα έξω. Αυτό θα το αναδείξουμε συντόμως. Το θάψανε. Οπότε θα... ξεχάστηκε. Είπαν ο Τζίλος αυτό, έφαγε ξύλο, μα μου, μα εκεί που έχει τα σε θέματα. Σε προβληματίζει αυτό? Όχι, είναι το φυσιολογικό αυτό. Όχι, σου δημιουργεί. Δεν μου δημιουργεί τίποτα, κόκκινε.
Προφανώς το βάρεσε κάποιος μεγάλος, έδωσε εντολή. Το τηλέφωνο του Αρκουδόμαγκα που ήταν ο εκτελεστής, να πούμε, της εντολής. Ναι, αυτός εδώ το 46χρονος, ο οποίος είναι κάτω στο παλιό Φάληρο. Στον Πειραιά, σταμάτα ρε, σταμάτα, μην πηδάς την κουβέντα. Άσε ρε κόκκινε. Εδώ τόσα καλή καρδιά, μα και κρίνια. Τι κρύος. Ναι ρε, έλα ρε ζεστέ άντρες. Σήμερα δεν είχες τίποτα κανένα γιατρό να πας να πέσει. Από το πρωί είμαι από νοσοκομείο σε κλινική, από κλινική σε γιατρούς ό,τι θέλεις. Η ηλικία σου είναι τέτοια ρε φίλε, για να είσαι τέτοια πράγμα. Όχι για μένα, ευχαριστώ. Ναι, εντάξει. Όταν είμαστε 45-47 χρονών, όλο και κάποιον θα σύρουμε. 49 είμαστε στα 49. 50. Μπράβο, πολύ ωραία. Πάνε και αυτά. Λοιπόν, κόκκινε, να μιλήσουμε τώρα. Για μένα αυτό είναι το θέμα. Το πνίξανε και νομίζω ότι αυτό βολεύει την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, εξαγωνιστικά. Διότι ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ποιοι είναι. Άμα θέλει να τα βγάλει ο ΠΑΟΚ, εγώ δεν είμαι γραφείο τύπου του καμιά ΠΑΕ. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι, τι είναι και ποιος είναι από πίσω και ποιος παράγοντας είναι από πίσω και ποιας ομάδας παράγοντας πίσω είναι και αν είναι από ΠΑΕ ή από ερασιτέχνη. Τα ξέρουμε πολύ καλά. Τα ξέρει η εισαγγελέας, τα ξέρει η κρατική υπηρεσία πληροφοριών, τα ξέρει η αστυνομία, τα ξέρει ο ΠΑΟΚ, τα ξέρει ο Σαββίδης, τα ξέρει ο Μπαμπά, τα ξέρουν οι ρεπόρτερ, τα ξέρουν όλοι. Λοιπόν, ή τα βγάζετε προς τα έξω ή δεν τα βγάζετε. Τα βγάζετε. Η κοινή γνώμη να μάθει ποιος είναι. Ποιοι είναι. Άνοιξο, και επίσημα. Άνοιξε όνομα, βγάλω το. Εγώ δεν έχω. Τα βγάζετε. Δεν τα βγάζετε. Τι στα βγάλει πάει ΠΑΟΚ. Αυτή ενδιαφέρεται. Εγώ γραφείο ότι καμιά ΠΑΕ δεν ήμουνα, ούτε είμαι, ούτε πρόκειται να είμαι. Γνωστό αυτό. Οπότε αλλά, λοιπόν, οπότε, λέω εγώ όμως, το θαμμένο της υπόθεσης να πούμε βοηθάει τον ΠΑΟΚ. Βολεύει μάλλον τον ΠΑΟΚ. Good. Τι άλλο να πούμε στον κόσμο. Δηλαδή, το είπαμε και δεν το είπαμε. Τι άλλο. Λοιπόν, επειδή είσαι γλύφτης και ο σφιοκάμπτης των παιδιών του Πειραιά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και επειδή είσαι και κάλτσα του κερατά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πρώτο θέμα για μένα είναι. Ναι. Η τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στο ναι. Διαιτητικό δικαστήριο. Ναι. Να αλλάξει η αγωνιστική. Και γιατί να μην του Άρη. Γιατί ο Άρης γιατί πάει. Ο Άρης γιατί πάει. Για να σωθεί που σώθηκε και ότι βγάλει παραπάνω. Ο Άρης πάει για Ευρώπη. Που πάει ο Άρης. Ό,τι παραπάνω μπορεί προκειμένου να φτάσει. Ό,τι παραπάνω μπορεί. Ναι, ωραία. Λοιπόν. Ναι. Αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται για το πρωτάθλημα και τον παρουσιάζει ότι δεν ενδιαφέρεται. Ποιος δεν ενδιαφέρεται. Έτσι λες εσύ. Εγώ λέω γιατί. Εσύ λες ρε. Εγώ φωτογράφησα πριν από 20 δευτερόλεπτα. Φωτογράφησε. Εγώ φωτογράφησα. Φωτογράφησε. Τι θύμωσε. Έτσι το κάνεις. Θύμωσε. Όταν σε πιάσει το ζάχαρο, πάτσε εγώ θα μιλάω πάλι. Είναι νωρίς ακόμα. Εκείνη την ώρα θα έχω συγχωρεθεί εγώ, θα λες. Όχι τώρα σε πιάνει, μετά τις 3 σε πιάνει. 3-3-20 πώς σε πιάνει. 3-3-20 τι είναι. Σουλίνι παίρνει τι κάνει. Χάπι τι κάνει. Σε ποιο επίπεδο είσαι. Δραμαμίνες. Δραμαμίνες παίρνει. Θέλω να σου δώσω μία. Δεν θέλω να πάει η κουβέντα, θέλω να πάει σε ροή σωστή. Μ' αρέσει. Εντάξει, ωραία, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Γράψε τώρα τι στήλε εκεί πέρα την ώρα τη εκπομπή. Άσε κάνουμε εμεί την εκπομπή. Άσε να πάει στο διάλειμμα. Λοιπόν, νίκη του Ολυμπιακού. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό. Μάθαμε ραδιόφωνο και κάνει και το μάγκα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ρε, ευχαριστώ πολύ που με έμαθε ραδιόφωνο. Είμαι υπόχρεο απέναντί σου. Δεν είσαι υπόχρεο. Είμαι, όπως αλλά μην κοροϊδεύει. Ναι. Άλλο θέμα λέγει. Η νίκη του Ολυμπιακού. Σωστό. Πολύ σωστό. Τεράστια νίκη του. Βεβαίω. Στέλνει τον Πάοκ στην Τρίπολη και αυτοί πα στη Λεβαδιά κάνουν διπλό. Ο Πάοκ δεν ξέρουμε αν θα κάνει διπλό στην Τρίπολη. Είναι να πούμε λίγο ζόρικα τα πράγματα τώρα. Αν και εγώ νομίζω ότι αν έπαιζε ο Αγκόπ. Ακπομπ. Κοιτά τα καλά. Σίγουρο. Τι δεν είναι σίγουρο. Δεν στα καλά του Ακμπομ, είχε γρήπη, είχε καταρροή. Τελειώνει σε όμ. Ακμπομ. Ακμπομ. Εγώ αυτό τον παίχτη τον πάω με χίλια. Έχει, έχω δει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι ο ΠΑΟΚ ορφανός από Σέντερφορ. Έχει και ο ίδιος. Και μακάρι να πάρουνε, όχι καλύτερο από τον Πρίγιοβιτς, μακάρι να βρουνε να πάρουνε καλύτερο από τον Ακμπομ. Τι κατάλαβες. Mm. Μακάρι να βρουνε να πάρουνε από τον Ακμπομ καλύτερο οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Εγώ αμφιβάλλω να πάρουνε καλύτερο από τον Ακμπομ. Εκτός και να πάρουν τον Μπέρκ. Και όσοι στο γκάλωπ του Μπούζου ήταν στο 48% που λέγανε ότι δεν είναι ο Μπέρκ άξιος αντικαταστάτης, να παρατήσουν το ποδόσφαιρο, να παρατήσουν τα ραδιόφωνα. Να ασχοληθούν με το πλέξιμο. Να ασχοληθούν με πλέξιμο. Ναι, σωστό. Να γίνουν πλακοραφούδες. Ναι. Αυτό έχω να του απαντήσω εγώ αυτού του άμπαλους. Ντροπή. Που θεωρούν ότι ο Μπέρκ. Ντροπή! Ο Μπέρκ παρτό. Δεν είπαν αυτό. Είπαν δεν είναι άξιος αντικαταστάτης. Δεν είπαν αυτό. Δεν είπαν αυτό. Όσο για το Σαββίδι, ο οποίος έχει ζόρια στο Μακεδονία Παλάσια, εγώ να του πω το εξής. Τι ζόρια. Το αεροδρόμιο της Μίκρας είναι κοντά. Και το ταξί 6 ευρώ 7 παίρνει, δεν παίρνει παραπάνω. Άντε να έχει 8 άμα έχει κίνηση. Βάλτονα και στείλ το στην ευχή. Σταμάτα λίγο, ρε. Στείλ το στην ευχή της Παναγίας, του Χριστού που πιστεύει. Στείλ τον εκεί. Στείλ τον 10 εκατομμύρια στον παίκτη που έπεσε στην Πολωνία. Είναι αναπνευματικό στην Εθνική Σερβία.
Είναι δεύτερο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Δεν αποδημώ τίποτα, έτσι. Δεύτερο σκόρερ στο πρωτάθλημα. Αποδομή. Αποδομώ. Αποδημή. Τι είσαι αποδημητικό. Σταμάτα ρε. Αποδημητικό που λέει. Σταμάτα ρε. Πριν, είναι πριν. Μετά τη χροντροπάθεια. Άκου τώρα. Αποδήμησε. Άκου τώρα μπάλα ρε να μάθει. Σε άλλο κόσμο. Ο άνθρωπο που είναι δεύτερο σκόρερ πίσω από τον Κουλούρη σε ένα πρωτάθλημα που στόπερ είναι ο οικονόμου. Ο οικονόμου, ο Ζησόπουλος και ο Λυσγάρας, λοιπόν, να το στείλει με 10 εκατομμύρια, το στείλει και ένα, μια προοπτώ. Και μια δοδέσμη. Ναι, να του δώσει. Και γλυκά δώρα να κεράσει στο Σαββίδη. Και αν ο Σαββίδης πληρώνει 200 νοματέους που δεν μπορούν να βρούνε ένα λίγο καλύτερο από τον Ακόμπ ή να αντικαταστήσουν τον Πρίγκοβι, θα βρουν ένα φόρ, γιατί λεφτά έχουνε. Το Γενάρη μήνα να το παρατήσουν το έργο, να το κλείσουν το μαγαζί. Λίγο τον εγωισμό σου τον αφήνει στην άκρη. Εγώ ποτέ δεν ήμουν εγωιστή. Είμαι. Είσαι. Και καλός εγωιστής και κακός εγωιστής. Καλός εγωιστής. Και λοιπόν. Ναι. Βλέπω τον ΠΑΟΚ. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ. 8 βαθμούς πάνω από τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραία. Δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα. Περίμενε. Πάρα κάτω, λέγε. Θα έπαιζε τώρα ΠΑΟΚ Παζιάννη. Θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Και θα έπαιζε ο Ολυμπιακός Λάρισα. Ωραία. Θα κέρδιζε και ο Ολυμπιακός. Τώρα παίζει Αστέρας Τρίπολης. ΠΑΟΚ. Ναι. Και Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Ωραία. Ο Λεβαδιακός είναι τελειωμένη υπόθεση, οκ. Ναι. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ όμως πάει στην Τρίπολη. Ναι. Που όπως με τον Παντελίδη, ναι, με το που άλλαξε προπονητή και γύρισε η Ρόδα. Η ομάδα είναι η Τρίπολη. Πιο καλή από ό,τι έδειχνε και τα αποτελέσματα. Και δείχνει η βαθμολογία. Και με τον Παντελίδη ήταν καλή ομάδα, τα αποτελέσματα δεν είχε. Άτυχος ήταν. Λοιπόν. Άστοχος ήταν, άτυχος ήταν. Άτυχος ήταν. Κατά βάση άτυχος ήταν. Η εικόνα του ήταν καλύτερα από τη βαθμολογία του. Λοιπόν. Ναι. Όταν λοιπόν έχει 18 Αστέρας Τρίπολης, ναι, η έκτη θέση 20. Δηλαδή κατά εκεί για μένα υπάρχει μια τεράστια αδικία. Ναι. Χωρίς να με συγχωρούν οι φίλοι από το Αγρίνιο, ναι, και δεν μου είναι συμπάθεια η Τρίπολη για εξωαγωνιστικούς λόγους. Δεν μπορεί ο Πανετολικός να έχει 21 και η Τρίπολη να έχει 18. Ναι. Δεν γίνεται. Καλά, ρε φίλε. Είναι ποδοσφαιρική αδικία. Πού καταλήγεις, ρε Γρηγόρη. Είναι ποδοσφαιρική αδικία. Πού καταλήγεις, ρε Γρηγόρη, τώρα λέγε. Δεν είναι ποδοσφαιρική αδικία. Βρε είναι που καταλήγεις. Καταλήγω ότι επειδή η Τρίπολη προέρχεται από ένα σερί μόνο νικών. Γιατί το προηγούμενο που ήταν. Το προηγούμενο κέρδισε και τον. Κέρδισε και τον Όφη με ανατροπή, ναι. Κέρδισε και τον Όφη με ανατροπή. Το είχα και δύο. Ναι, από 0-1 έγινε 2-1. Μόνο νίκες έχει. Μόνο νίκες. Λοιπόν, ναι. Ξέρω κι εγώ, στοιχηματικά να το δεις. Ναι. Είναι δύσκολο. Άστο αγωνιστικό. Στοιχηματικά είναι το χι στη μέση πολύ. Άστο χι. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι που λες, εγώ αυτό δεν το ποντάρω. Ναι. Θα ποντάρεις άμα δεις τον ΠΑΟΚ στο 2-20. Ναι. Ποιος θα παίζει σέντερφορ. Θα ποντάρει. Ποιο παίζει σέντερφορ. Να τελειώσω. Ποιο παίζει σέντερφορ την κυριακή. Να τελειώσω το σκεπτικό. Τι σκεπτικό. Θα ποντάρω. Τι. Αν δω τον Αστέρα Τρίπολη στα 5 φράγκα και το πάω ξανά 50. Ρε εικόνα των ομάδων πια είναι. Άστα τα στοιχηματικά σα, ρε κουμπαρτζή. Το αφήνω αυτό. Πάμε. Και εξηγήθηκα από τώρα για το Σάββατο. Ναι. Τα πιάνει. Δεν είσαι χαζό πια. Ναι, γέρε. Και έχει μάθει και σε αυτά. Μπράβο, Γρηγόρη. Αν αξίζει ο Πάοκ, ποντάρουμε Πάοκ. Ναι. Αν δεν αξίζει ο ΠΑΟΚ, ποντάρουμε τρίπολη. Δεν ποντάρω, ούτε ΠΑΟΚ ούτε τρίπολη. Χι ποντάρω. Με τα λεφτά μας είμαστε ρε και θα. Δεν είμαστε. Ας το άθλημα. Χι ποντάρω. Ναι. Εσύ. Εγώ. Εσύ θα σου πω πόσα χι δίνεις στο Σαββατοκύριακο και θα γελάει ο κόσμος. Γιατί. Άντε, το κρατάω για μένα. Καλαθάς για σένα. Ναι. Γράψε λοιπόν τώρα. Η αγωνιστική του χι λέει ο Ραπτόπουλος. Αυτό λέω εγώ. Η αγωνιστική του χι. Το λέει σήμερα Τρίτη. Μεθαύριο θα λέει του διπλού. Την γράψτε το αυτό, Τρίτη. Καζαμπάκα, γράψτε το. Βάλε και κάλυψε τη διαδικασία. Γράψτε το, τη 2 και 20. Καζαμπάκα, γράψτε το. Να χαρώ εγώ. Γράψε, αυτή η αγωνιστική είναι αγωνιστική του Χ και ξεκινάει με τον μεγάλο σταυρό, να πούμε, του μαρτυρίου. Λάρισα Απόλλωνος Βίλος. Τρίπολη ΠΑΟΚ. Τρίπολη ΠΑΟΚ. Τρίπολη ΠΑΟΚ πήρε σαν Κυριακή. Αυτή είναι το μεγαλύτερο Χ. Άλλο ξεκινάει, Λάρισα. Λέγε ρε κόκκινε, τελείωνε. Λοιπόν, είναι νίκη του Ολυμπιακού έξω από το χορτάρι. Είναι. Ο Ολυμπιακός την γλίτωσε μια χαρά και με. Δεν έφαγε αφαίρεση βαθμών. Βρε κι άλλα γλίτωσε ο Ολυμπιακός. Και σφυρίγματα. Όχι τώρα τόσο. Δεν έχει. Βρε και σφυρίγματα στο γήπεδο. Όχι τόσο. Ποιο δεν είχε. Στην αρχή του πρωταθλήματος είχε πολλά. Βρε ποιο δεν έχει τώρα. Τι ποιο δεν έχει τώρα. Στην αρχή ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Πού αδικήθηκε. Σταμάτα λίγο ρε. Πού αδικήθηκε. Φερέφωνο του γάβρου. Περίμενε. Πού αδικήθηκε. Σταμάτα ρε βλάκα. Σταμάτα ρε. Πού αδικήθηκε. Όχι, θα το ανέβει το ζάχαρο μετά απότομα. Λοιπόν. Να τα τρελαθώ πέρα. Πού αδικήθηκε. Να μιλά. Πού αδικήθηκε. Μη. Βγάλ τον αδικημένο. Στην Ξάνθη αδικήθηκε. Στην Ξάνθη αδικήθηκε. Ο Τζίλος δεν τον αδίκησε. Πού τον αδίκησε και τον πέναλτι εκεί δεν τον έδωσε. Δύο φορές δύο παίκτες τραβούσαν. Δεν είναι πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Με ένα πέναλτι. Με ρωτάς και σαμπαντάω. Δεν υπάρχει σε αυτό εδώ το θέμα ότι ήταν
Κακή στιγμή του διαιτή. Σε όλα τα... Κακή στιγμή ήταν όταν έφαγε το ξύλο. Θα με κάνει τώρα. Θα κάνω τον Παοκάρχη τώρα. Κάνε τον Παοκάρχη. Δεν μου λες. Ναι. Ο Ακπομ που σ' αρέσει. Ο Ακπομ. Όταν ήρθε από πίσω στη Νέα Σμύρνη και έβαλε 5 μέτρα καλυμμένο γκολ και το ακύρωσε. Ναι. Αν είναι σφαγή αυτό εκείνο τι είναι. Σφαγή είναι και τώρα και τα άλλα. Ο παίκτη τη ομάδα του Απόλλων Σμύρνη που έφυγε κάτω το κέντρο και τον έδειξε offside τι είναι. Αυτά τι πρώτε αγωνιστικέ. Μετά το έργο αλλάζει. Ρεάσε τι πρώτε και τι τελευταίε. Όλα αυτά τα δεις. Θα αναλύεις την μπάλα. Ο Ολυμπιακός δεν δικαιούται να μιλεί. Δεν θα τους γλύφεις. Άντε θα βγεις μετά από τον Κυρνίκο και τους γλύφεις κιόλας. Εσύ με τον Καράγουλο έπαιρνε στο Μαρινάκι τηλέφωνο για να σε σώσει και το είχε κλειστό. Εγώ δεν έχω γλύψει κανένα. 5 φράγκα η Τρίπολη, 3-40 η Ισοπαλία, 1-80 ο Πάο. Πάρ το 3-40. Τα 5 φράγκα θα παίξω. Τα 5 φράγκα θα παίξω. Τι θα παίξεις? Τα 5 φράγκα θα παίξω. Τρελό. Και α χάσω. Ναι. Εδώ μιλάμε για. Αλλά άλλο είναι το θέμα. Δεν μπορεί. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είχε παρουσία εκεί στο διαιτητικό. Ποιο διαιτητικό, πώς δεν είχε. Και τι κατάφερε. Έχασε, εντάξει. Αυτός που δεν θέλει με τίποτα να φύγει ο Σέρβος, λέει το κοινικό σκούλικο, είναι ο Ρουμάνος. Γιατί θα φανεί ακόμα περισσότερο και πιο έντονα η προπονητική ανικανότητά του σε επιθετικό σχεδιασμό. Ιντρικαδόρικο αυτό. Όχι, ποδοσφαιρικό. Όχι. Όχι, ποδοσφαιρικό. Ιντρικαδόρικο. Όχι, είναι ποδοσφαιρική προσέγγιση. Πάρα πολύ απαντάω καλή. Απαντάω γιατί είναι ιντρικαδόρικο. Γιατί είναι ιντρικαδόρικο, ρε. Απαντάω. Στο κοινικό σκούλικο που λες. Ναι. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι ευφυής, ψαγμένος. Λοιπόν. Έχει δει κανένα αριανό να μην είναι ευφυής. Εσένα. Μάλιστα. Λοιπόν. Εγώ είμαι αριανός. Όχι. Τι είμαι, ευφυής. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν. Στέλνει ένα μήνυμα και ξεχνάει ότι πέρσι ναι. ο Λουτσέσκου ναι. είχε τρελαθεί με τον Πρίγιοβιτς. Ναι. Ουρλιάζαμε, φωνάζαμε από εδώ. Ναι. Και μετά πήγαν για φαγητό. Ναι, αφού θα τον έδερνε τον Ρουμάνο ο Πρίγιοβιτς. Μετά πήγανε για φαγητό. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Οπότε να μην ξεχνάμε και το παρελθόν. Γι' αυτό λέω ιντρικαδόρικο αυτό που λέει. Ιντρικαδόρικο. Ιντρικαδόρικο. Η προπονητική ανικανότητα. Γιατί ρε φίλε μπορεί να μπαίνει τώρα ο τύπη και να έχει γκολ ο ΠΑΟΚ περιφερειακά από αυτόν, από τον Ζαμπά, από τον Βιερίνια. Δηλαδή ο Κάναντι τον Νουάρτα που τον έκανε εξτρέμ, δεκάρι, φορ, να βάζει γκολ με αντεπίθεση. Χαζός ήταν. Μισό λεπτό ρε. Σε οργανωμένη επίθεση. Με κεφάλι στο πρώτο δοκάρι. Λοιπόν, και ο άλλος τον έχει για άχρηστο. Είναι προπονητής τώρα ο Ρουμάνος επιθετικά. Στο επιθετικό, ο Ρουμάνος είναι πολύ καλός προπονητής στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Εκεί και στην Ξάνθη έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Τον σεβαστήκαμε γι' αυτό. Η Ξάνθη είναι Ξάνθη όμως. Είναι ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Είναι τη Τίκα Στασινοπούλου. Εδώ έρθε στη Βουγιουκλάκη. Βουγιουκλάκη δεν είναι Ξάνθη. Εντάξει, Βουγιουκλάκη είναι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι. Άμυνα και επίθεση. Στο επιθετικό κομμάτι. Στο επιθετικό κομμάτι η τακτική του είναι κάτω του μετρίου. Μπορώ να σου πω είναι και κακή η κριτική απέναντι στο Ρουμάνο. Τώρα λοιπόν που ο Ρουμάνος είχε το εύκολο γκολ με το Σέρβο στα φορτώματα, θα έχει μεγάλο πρόβλημα στο δεν διδάσκω τακτική παρακάτω χούλα και ιστορίες της πλάκας. Ο ΠΑΟ και έκανε στο διαιτητικό δικαστήριο. Ναι. Δεν τους λέει την αλήθεια και τους μιλάει για μπάλα τώρα. Τι να τους λέει. Φυσικά. Για τα γαρόβλαχο. Για όλα θα τους τα πω. Εσύ για μπάλα δεν ξέρεις. Θα μου πεις τι έχει μπάλα. Μέσα θα πει αέρα. Άρα έχει το κεφάλι σου. Όχι μπάλα. Από το να έχει αέρια καλύτερα να μην αέρα έχει το κεφάλι σου. Αέρια έχει το δικό σου. Που έμαθε την μπάλα στο Καφτατζόγλο με τον Κουτοπαναγί. Μου φύγε από εδώ, ρε! Ακόμα από χτες. Ένα καφέ χτες παρακύλαμε. Σήμερα τον έφαγε. Δώσ' του ρε κλαδάμια με το δάχτυλο. Δώσ' του μια με το δάχτυλο, ρε κλαδάμια από μένα. Καφέ παρακύλαμε, σήμερα τον έφαγε. Τον έφαγε. Δώσ' του μια με το δάχτυλο, ρε. Γράφει τα Σαρδάμ που κάνει. Βγάλουμε λεφτά. Σαρδάμ. Άκουσα τ' άλλο, ρε. Δεν με λες, ρε φλαράκι. Ποιο θα κάνει τώρα, θα παίξει θέση του Πρίγιοβιτς, εσύ. Ο Χρήστος Δημόπουλος. Εσύ. Όποιος και να παίξει, φίλε, να ξέρει ένα πράγμα. Η μεγάλη φάση ποια είναι, ότι ασχολείσαι χωρίς ποδόσφαιρο, χωρίς πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς. Ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί συγγνώμη. Με τι να ασχοληθείς, δηλαδή, με τα χιόνια. Δεν είναι λογικό. Λέγε, λέγε. Ασχολείσαι με τη μεγαλύτερη ομάδα της πόλης. Με ό,τι πουλάει. Με ό,τι πουλάει. Πάντα ο Πάκου. Ό,τι πουλάει ασχολούμαι. Με κοιτάζει εμένα. Με ό,τι πουλάει. Ακούστε και φταί. Ακούστε και φταί. Χθες παρακύλαμε καφέ. Σήμερα τον έφερε. Λουκουμά με γένια. Και τον έφαγες. Δεν τρέπεσε γουρούνι. Λουκουμά με γένια.
Λουκουμά με γένια. Το λουκουμά με γένια. Πρόεδρο τη Ραδιά. Μα βρίζει, αλλά έχει σοβαρέψει. Όχι, αυτό είναι. Κάτσε μια με το δάχτυλο κλαδά. Αυτό μα βρίζει, αλλά έχει σοβαρέψει και ο τρόπο που βρίζει. Δεν έχω στο παπαρολόγιο το διαιτητικό. Ερμήνευσε πολύ σωστά τον Γκάπ. Ο Γκάπ. Ο Γκάπ. Ποιο Γκάπ. Κάπ λέει. Τον Γκάπ είπα. Γκάπ. Γκάπ είσαι εσύ. Γκάπ είσαι εσύ. Γκάπ. Άκου τον Γκάπ. Άλλο θέμα. Έχασε ο Μπάουκ στο διαιτητικό. Ωραία, πολύ ωραία. Κέρδισε ο Ολυμπιακός και το τσιράκι του Άρης. Όχι. Λέω εγώ. Και το, και το τσιράκι του ο Άρης. Λέγε. Όταν θα σε δέρουνε. Α με δίνουνε, ρε φίλε. Σαν τον Κιμπόκο. Απαγκάπ. Α πούνε γιατί ψηφίσαν Ολυμπιακό οι Αριανοί. Πε μα. Τι, α πούνε. Τι ομάδα είναι ο φίλο σου. Ο φίλο μου. Ναι. Δεν έχω φίλο. Ρε κατάλαβε τι εννοώ, βρε. Ξεκόλα. Ποιο είναι ο φίλο. Αμάμπε, με όλα πιάνεσαι. Ποιο όνομα. Ο Καρυπίδης. Ο Ολυμπιακό. Τι θα ψηφίσει. Ό,τι το συμφέρει. Με ποιον έχει καλύτερε σχέσει. Με ποιον έχει καλύτερε σχέσει. Και με του δύο έχει κάνει δουλειέ. Και με του τρει. Ποιο είναι ο τρίτο. Όχι, όχι. Με του δύο. Με του δύο. Δεν άλλε βλακίε. Δεν άλλε βλακίε. Είσαι ανόητο. Δεν θα λε βλακίε. Ανόητε. Χοντροανόητε. Έχω χοντροανόητε. Εγώ λέω και με του τρει έκανε. Ο τρίτο ποιο είναι. Ο Μελισανίδη. Με το Μελισανίδη δεν έκανε δουλειέ. Εννοεί τώρα για το. Για το μάτι του πρώτου γύρου. Εντάξει. Ο, καμία σχέση. Εντάξει, το. Καμία σχέση. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν μιλάω. Όχι, ρε και φταίρε. Σαν επιχειρηματία μιλάμε. Μάλιστα. Σαν εσύ αμέσω το μυαλό. Εγώ εσένα σε φόρτισα ποτέ κάτι να τρέχει. Επιχειρηματικά λόγια έχει συνεργαστεί. Μάλιστα. Και με το Μελισανίδη. Ό,τι πει τι. Θα πω εγώ, όχι τι. Και όταν σου πω εκτός αέρα θα πεις δίκιο έχει. Γιατί ο Άρης πήγε με τον Ολυμπιακό, λέγε. Προφανώς συμφέρει περισσότερο. Γιατί, γιατί. Να μου βρουν οι Αριανοί, να μας πούνε. Ρε φίλε, εγώ δεν θα λιδωρήσω τον Αριανό. Ναι. Γιατί ο πρόεδρος του πήγε. Έκανε την επιλογή του. Θα μου πεις, άμα πήγαινε με τον Μπάουκ, θα λέγαμε πήγες με τον Μπάουκ. Γιατί πήγες με τον Μπάουκ. Ή όπου και να πήγαινε ξέρεις, που καλά ο Άρης, θα λέγαμε εμείς εδώ πέρα. Το τουρκοραδιόφωνο. Άκου τώρα για να γλιτώσει ναι. Το ξύλο που το κατάλαβε ναι. Θα το βάλει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τη γύρισε τη δουλειά και λέει. Ο, το λέω όπως είναι. Α, και λέει. Ο Φουκαράς ο Άρης, αρχίζει. Ναι. Ο Φουκαράς. Ο Φουκαράς ο Άρης. Όπου και να πήγαινε θα τα άκουγε. Θα τα άκουγε αυτό. Πήγαινε με τον Μπάοκ, θα λέγανε υποαξίε. Σα κάναμε υποκατάστημα. Πήγαινε με τον Ολυμπιακό. Πού να χαθείτε ρουφιάνη του Βορρά. Έτσι ακριβώς. Εντάξει. Κάπου έπρεπε να πάει. Ό,τι και να κάνει. Μπορούσε να κάνει αυτά που έκανε ο Μπάοκ. Τα αδερφίστηκα. Τα κλεινόταν στην τουαλέτα και να μην ψήφιζε. Αυτό ήταν πιο μάγκηγο. Τώρα κάνει και τι ναι. Υπόψει. Τα αδερφίστηκα. Κατάλαβε, τα αδερφίστηκα του Βρίζα. Από αυτά ξέρει. Εντάξει, το βάλει μου Ζενίδη εκεί. Λίγα λόγια το ζήσει. Γιατί δημόσιο. Δημόσιο... Λίγα λόγια. Τι έκανε ο Βρίζα. Ο μεγαλύτερο. Ο Βρίζα δεν ήταν πρόεδρο. Ο Βρίζα υπόγοντα. Ο Βρίζα είναι ο μεγαλύτερο δημόσιο υπάλληλο που υπάρχει στην Ελλάδα. Μαζί με του Σαββίδη εκεί πέρα. Εξαιρετική δουλειά και στον Πάο. Τι δουλειά έκανε στον Πάο. Εξαιρετική παρουσία με το Ζαγοράκι. Σε πληροφόρο τον Καρσία, τον Μουσλίμοβιτ και του υπόλοιπου και τον Κοντρέα, ο Βρίζα του έφερε. Και μετά τι έγινε. Δεν θα αποδομεί το έργο ενό ανθρώπου, ποδοσφαίρα ανθρώπου, μεγάλου ποδοσφαίρα. Του Ζαγοράκη ήταν. Ο Ζαγοράκη διοικούσε. Αυτό ήταν τεχνικό διευθυντή. Και ταξίδια πήγαινε και σε αγώνε τον έχω δει στο εξωτερικό να παρακολουθεί και χίλια δυο. Και μπράβο του. Άξιο. Και ποτέ δεν έδωσε δικαιώματα να πει. Τα τελευταία 10 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια. Οι προμόγριες, οι έτσι, οι αλλιώς. Μισό, μισό. Έχεις το κόμπλεξ με το Ζαγοράκι γι' αυτό. Έχεις το κόμπλεξ. Εγώ καλημέρα έχω με το Θοδωρή. Καλημέρα με το Θοδωρή. Αλλά η βλακία είναι βλακία. Είπε βλακία. Είπε βλακία, του το είπα. Και πού είτε είπε βλακία. Του το είπα. Σε προσωπικό τηλέφωνο με τον Μάγκαρο. Τι ήταν. Ρε, του το είπα, δεν λέγεται. Μισό, δημόσια το είπε. Εγώ του είπα ότι αυτό δεν λέγεται. Δημόσια το είπε. Δηλαδή, να πάω εγώ. Έδειξε. Ότι είσαι αντιρακλιδέας, δεν λέγεται. Φυσικά. Δεν είμαι λέει. Όρεξη είχε μόνο τώρα. Ε τότε γιατί είπες να πέσουν οι κολόγρες λέω. Τι είπε. Λάθος μου. Λάθος. Έτσι. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Δεν το είπε δημόσια. Δεν το είπε δημόσια. Το είπε σε συνομιλία. Το έδειχνε να το λέει με ένα συντόπιο. Λάθος ήταν. Λάθος. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Λάθος. Λάθος. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκο Μπότσα Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer και μιλάμε ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει ο Στέργιος. Όπως επίσης καλείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, οτιδήποτε μπορεί να φάρα κλειδαρά, ακόμα και χρηματοκιβώτια στο 85-27-27. 9.55 και είναι το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό.
Λοιπόν, πάω να δω λίγο αν έχει μηνύματα και συνεχίζουμε, καθώς ο προκομμένος από εδώ δεν την πήρε χαμπάρι τι έχει γίνει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος μια χαρά την πάει τη δουλειά και θα ξυπνήσει μια μέρα και θα λέει άλλα. Εντάξει. Το ψωμιάρι τον παρακαλέσετε μετά να έρθει, ψηφίζετε και δίνετε και 50 ευρώ. Και εσείς κύριε Κόκκινε, συνήθως δεν πήρατε θέση, λέγατε ό,τι θέλει η πλειοψηφία. Ό,τι έχω πει είναι καταγεγραμμένο, ούτε 50 ευρώ έδινα και είπα ότι αν θέλουν να κάνουν λάθη, ας τα κάνουν μόνοι τους. Καταγεγραμμένο. Αηδίες λέει για τον Καράγουλο, είναι μάλλον αυτό λέει. 2 χρόνια στο αεροστοχώρι επιχειρούσαν 3 μηχανήματα, τώρα 1. Χαγάλη τα πήγε στο πανόραμα. Τώρα ποιος πήγε στο πανόραμα και τι πήγε και για ποιον είναι, δεν ξέρω φίλε μου. Λοιπόν, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η χθεσινή απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου δείχνει ότι ο Ολυμπιακός ήταν, είναι, παραμένει δυνατός έξω από το χορτάρι. Φάνηκε και με τα όσα συνέβησαν, καθώς η ΑΕΚ τιμωρήθηκε, ο Ολυμπιακός όχι και ο ΠΑΟΚ δεν τιμωρήθηκε. Και φυσικά κατάφερε τώρα να κάνει, να εφαρμοστεί, να γίνει η πρώτη αγωνιστική δεύτερη γύρου και να μην ξεκινήσω με την 15η. Λοιπόν, μπορεί να το λέει ο κάπου όπως λέει ο φίλος μου ο Λάμπης, μπορεί να λέει οτιδήποτε. Σημασία έχει ότι για να το ζητάει κάτι θέλει. Πιστεύει ότι το συμφέρει, αποκλείεται να κυνηγούσε κάτι το οποίο δεν θα τα προσυμφέρον του. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Παρακάτω ρε, συμφωνούμε. Λοιπόν, και το πέτυχε. Αυτό δείχνει ότι ούτε ο Τίγρης είναι τόσο δυνατός όσο ήταν πέρσι, ούτε ο ΠΑΟΚ είναι το κουμάντο όπως λέει ο Κωστής και να κοιμάστε ήσυχοι και το πρωτάθλημα τελείωσε. Εγώ δεν θα κάτσω να πω ποιος θα την καταστήσει τον πρίγκιπας όπως πειραζόμαστε με τον Ξηφία και τους άλλους εδώ πέρα για να πούμε ότι έφυγε ο πρίγκιπας. Κανένας δεν να μην έρθει. Δεν το χάνει το πρωτάθλημα. Κανένας να μην έρθει. Είπα ότι γιατί ο Αγμπομ, σιγά, το λένε, σιγά ο Αγμπομ, την μπάλα παίζουν οι άλλοι. Εντάξει. Σιγά την μπάλα παίζουν. Σιγά την μπάλα που παίζουν οι άλλοι. Ροδάκι να έχει το κεφάλι σου μέσα και στον λαιμό σου. Τι... Από τον αγωτασκά όπως έχεις εσύ, καλύτερο ροδάκι. Καλύτερο ροδάκι. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα. Άλλο. Εντάξει. Απλά είναι τα πράγματα. Φτάνει. Και θα πω ότι είναι η πιο πτωχή μεταγραφική περίοδος Ιανουαρίου που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει... Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε. Πάλι τα αναφέρετε. Από την αρχή. Έρχεται αυτός, έρχεται εκείνος, έρχεται ο άλλος, δώσε πράγμα, δώσε και εμένα μπάρμα. Κάθε εποχή εκεί τα ήθη και τα έθιμά της ρε κόκκινε. Τώρα αυτό. Φέτος ειδικά φέτος δεν, δεν κινείται φίλο. Τι να κάνω. Καλύτερα. Σιγά, τι πίνεις πάλι. Γαλλικό. Γαλλικό. Μάλιστα. Γαλλικό, 2 νερά. Μάλιστα. Πίνω πολύ νερό. Πίνεις πολύ νερό. Πίνω ελάχιστο. Πόσο νερό πίνεις τη μέρα, 3 με 4 λίτρα οπωσδήποτε. 4 από δίψα το πίνεις. Με, από ευχαρίστηση. Ευχαρίστηση. Εσύ ευχαρίστηση. Μπορεί να πίνει ουίσκι. Και το ουίσκι μου. Και τσίπου να πίνει. Δεν πιω 4 λίτρα. Το νερό το πίνει σκέτο ή με ουίσκι το πίνει και άλλα ποτά. Όχι, είναι σκέτο. Σκέτο νερό πίνει. 4 λίτρα. Το ζάχαρο το έλεγξε. Μια χαρά είναι. Είναι καλά. Δεν είναι φυσιολογικό το χειμώνα να πίνει 4 λίτρα. 90. Τι 0,90. 1,30 ήταν την άλλη φορά. Ποτέ δεν ήταν πάνω από ένα. Δεν ήταν πάνω από ένα. Ποτέ. Αφού ήταν μαύρο, εγώ το είδα σε κάτι εκτάσει. Ποτέ δεν ήταν. Α, δεν ήταν. Πάνω είχε φάει τον προφιτερόλ τότε. Τριγλικερίδε να μου πει τρασεμινά. Εγώ τα έχω πει. Ό,τι βλάκια καλά. Τι τρασεμινά. Έχω... Δεν τρέπομαι. Τι είναι αυτό το τρασεμινά. Όταν είχα και ένα τρεγλικερίδε τα 1738, το είπα. Που είχα φάει μια γαβάδα προφιτερόλ. Ναι. Δεν τρέπομαι να το πω. Πήγε και έφαγε μια γαβάδα προφιτερόλ και πήγε και έκανε ένα αναλύσιμο. Τόσο μυαλό είχα. Εντάξει. Η πρώτη βλακία. Δεν αμφιβάλλω τι πήγε τώρα. Η πρώτη βλακία που έκανα ή τελευταία. Άλλα θέματα τώρα τι έχει τώρα. Πιέσαι άλλη μια γουλιά σλουρπ. Εκύπελο σήμερα. Εκύπελο. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει. Ποιον ενδιαφέρει. Ο Κλοπ χθες τον παράτησε. Σας τα λέει ο Ραπτόπουλος. Πήγε, έβαλε. Επειδή έχασε από τη Γουλή. Έβαλε 5 αναπληρωματικούς, την έχω την 11η αντιθέση. 7. Ναι, 7 αναπληρωματικούς. Τι σημαίνει αυτό. Να τελειώνουμε με αυτό το δεσμό. Πάει ο ένας θεσμός. Εντάξει. Δεν μπορώ εγώ να έχω αυτό το pressing στον χώρο του κέντρου και στην άμυνα του αντιπάλου και να έχω και κύπελο και πρωτάθλημα, να έχω και Champions League. Την πήρε γραμμή ο ψηλός, έξυπνος, με τη Γουλή Μούρφ και τα λοιπά. Βάζει τους αναπληρωματικούς να χάσει. Χάνει. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει, τα αγαπεί τα έργα πριν μια εβδομάδα. Πριν 10 μέρες τα είπα τα έργα. Μπαμ, πάρ' το κάτω. Σωστός. Ποιος ήταν ο πρώτος διδάξαντας. Διδάξαντας. Ναι. Διδάξαντας λέγεται. Διδάξαντας. Διδάξαντας. Στην Αγγλία. Τώρα 2 φιλόλογοι τρακάραν στον δρόμο. Τα προφυλακτήρες πήραν. Άντε φίλε, είναι λάθος η έκφρασή μου. Διδάξαντας είναι. Πέσω, ο πρώτος διδάξας είναι. Ο πρώτος διδάξαντας. Διδάξαντας δεν είναι. Οκ. Okay. Εντάξει, με διόρθωσε τώρα. Κοίταξε, ξέρω εγώ. Θα μα σταλθεί κανένα φιλόλογο. Διόρθωσε πώ γράφεται. Τι.
Το διόρθωσε πώ γράφεται. Όπω το ορθώνω. Το ορθώνω πώ γράφεται. Με όμικρον και ωμέγα. Και η ορθούλα γράφεται με όμικρον και ύψιλον. Γιατί κάνει τα πόδια έτσι, έτσι ευρανίζονται οι σκύλοι. Εσύ ξέρει από αυνανισμό σκύλων. Εντάξει, μια χαρά είναι. Για πες με λοιπόν, ο πρώτος διδάξαντας ποιος ήταν. Ήταν ο Αρσέν Βενγκέρ. Ο Αρσέν Βενγκέρ, τι έκανε αυτό. Έβλεπε στο κύπελο, έβαζε ναι. την ΚΑΠΑ 19, ναι. άλλη ομάδα. Ναι. Έφτασε να πάει μέχρι και τελικό κυπέλου και ναι. δεν έβαλε τους βασικούς. Ναι. Παίξανε μικρή. Παίξανε μικρή. Δηλαδή είναι τεράστια. Ο Αρσέν Βενγκέρ είναι το αντίθετο του Λουτσέσκου. Από τη μέση και μπροστά ο άνθρωπος κάνει παπάδες. Και στην Αστίνα. Τι είναι Αστίνα. Ένα αστείο. Και μια τετράδα αρή. Ο ένας αρή. Μπροστά η μπακ. Οι δυο στόπερ κάτω από το κέντρο. Αρή. Φάει 50 γκολ στην αντεπίθεση. Το αντίθετο του Λουτσέσκου. Κάνει το δύσκολο και δεν κάνει το εύκολο. Ο Λουτσέσκου κάνει το εύκολο και φυσικά δεν μπορεί να κάνει το δύσκολο. Συνέχισε τώρα, λέγε. Βάλουμε κανένα 2.000 εδώ τώρα, φάμε μονοκάμα. 2.000 να βάλει. 2.000 να βάλει. Αν έρθει 25 του μηνό τρέμει το φιλοκάρδι σου. Η τσέπη σου είναι τρίπια. Ούτε μαστίγε τίμωρο. Γιατί λες τον κόσμο βλακίε, γιατί 2.000. Όχι, θα βάλουμε κανένα. Δεν θα πει τίποτα. Α τα ρε. Σε σένα κονέκα. Εδώ λέω θα βάλουμε κανένα 2.000. Ποιο μάτσι είναι αυτό. Δεν θα πει τον κόσμο. Καλαμπούρι κάνω. Θα βάλουμε κανένα 2.000 καλή. Αυτό. Το... Δεν βρωμάει. Όχι, δεν με βρωμάει αυτό. Στα ίσια είναι. Δεν με βρωμάει. Και παλικαρίσια. Δεν με βρωμάει, όχι. Αλλά με αυτό το παλτό που είχε. Άλλο μα πιστεύω ότι θα σπάσει. Λάρισα Απόλων. Αυτό πιστεύω ότι θα σπάσει. Λάρισα Απόλων πιστεύω ότι θα σπάσει. Όχι, αύριο είναι αυτό. Τι εσύ, Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο για πρωτάθλημα σε μιλάω. Κύπελο σε λέω ρε κεφάλα. Α, για κύπελο δεν είναι. Εκεί τα λεφτά ρε κεφάλα. Στο κύπελο, στο κύπελο. Αυτό κύπελο είναι ρε βλάκα. Κύπελο στείνονται και τα σημαίακια. Κύπελο θα πει. Αυτό σε λέω ρε βλάκα. Ξέρει τίποτα. Γι' αυτό, όχι. Άμα δεν ξέρει τι κύπελο να παίξει ρε Ζαβούλα. Θα το παίξουμε διπλοδονιόνιο. Καλύτερα να παίξουμε τίποτα άλλο. Άστα ρε κόκκινε τα πόδια. Α, εδώ στείνονται και τα σημαίακια σου λέω. Το κύπελο, κύπελο. Όχι, δεν παίζω. Άμα δεν ξέρω κάτι δεν παίζω. Γιατί το... πότε δεν ήξερε. Δεν ξέρω. Τι να ξέρω. Άμα ήξερα θα έπαιζα. Εγώ είμαι φτωχό και μόνο καμπόι. Ραδιόφωνο κάνω που λέει. Εγώ και δεν ξέρω τι είναι. Δημόσιες σχέσεις δεν κάνω. Εσύ που κάνεις δημόσιες σχέσεις δεν κάνω. Εσύ άμα θες να κάνεις δημόσιες σχέσεις να βρεις και δύο παράγοντες σου δίνουν και κάνα μάτς. Εκεί που εννοιάζει και είναι προποτζίδικα οι ομάδες περισσότερες εδώ πέρα. Εγώ με αυτούς εδώ χουλιαμά δεν κάνω. Δεν τους γουστάρω. Δεν τους γουστάρω. Μπορείς να έχω παρτίζει με παράγοντα. Εσύ που να κάθεσαι και πίνεις στα μάτια και στα αυτά. Άσε το. Και ο ποιος ανάπτει που ρωτήσει με το τι κάνει. Εσύ κάνεις αβάντες και δεν κυνηγάς καλά παράγοντα. Εγώ μια... λέω τον Τόμ ότι το μαγαζί το πας κατά διαόλου. Τόμ τι. Έτσι λέγεται. Ναι. Θανάσης Παπαδόπουλος. Θανάσης Παπαδόπουλος. Λέω το μαγαζί το πας κατά διαόλου. Τι άλλο να πω. Τι σου είπα πριν 1,5 μήνα για τον Τόμ. Ρε φίλε. Τι σου είπα ρε. Εσύ είπες ότι είναι το μάπας. Ναι. Λοιπόν, λεφτά βάζει. Πρόβλημα οικονομικό δεν βλέπω. Δεν βλέπεις. Βλέπω όμως. Τι βλέπεις. Ότι η διοίκηση που υπάρχει εκεί μέσα. Ναι. Μόνο διοίκηση δεν είναι. Ναι. Και λέω ρε κύριε. Ο Κασιαμπής είναι. Yeah. Διοίκηση. Άρα αναιρίζεις το φίλο σου τώρα. Τι με κοιτάς. Κοίταξε, εγώ όταν μιλάω για όλους. Ναι. Δεν ξέρω. Όχι, πάντα ψάρια. Γιατί να χαριστώ. Πάντα ψάρια. Αυτά που σου κέρασε. Πάντα ψάρια. Άμα θα αγοριέσει για ένα ψάρι. Δεν είναι. Εγώ ξέρω τι λέω. Εγώ τον είδα. Ναι. Ο Καζαμπής τα κλείθηκε να κάνει τη δουλειά του, ήταν κανάριστη. Να τα ψάρια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του ναι. σε κάτι άλλο, θα ναι. κρυφθεί. Πάντα ψάρια. Λοιπόν. Ναι. Ρε φίλε, όταν είσαι μια θέση, δεν κρίνεσαι. Να τα ψάρια. Εσύ, εμείς κάνουμε μια δουλειά. Ναι. Πάει καλά. Άσε εμείς για τον Κατσιαμπή, πες μας. Είμαστε εδώ, κάνουμε. Τον Κατσιαμπή. Είμαστε εδώ, πάμε καλά. Βράσε, πάμε καλά. Πάμε καλά. Ναι. Σε παίρνει, δεν φοβάται εμένα, δεν με παίρνει ποτέ ο Παύλος. Ναι. Λέει, πάμε να σε κάνω τα ψάρια στο βαρδάκι. Ναι. Λοιπόν. Άκου εδώ. Δεν πάμε καλά. Επειδή πετάς υπονοούμενο, τα ψάρια μας τα κέρασε. Επειδή είσαι κουφάλα, τα ψάρια μας τα κέρασε ο Ανδρώνης όταν ήθελε να φτιάξει τις πρωινή ζώνες, μας πήρε τις πρωινή ζώνες. Εντάξει. Εγώ που είμαι. Δεν χωρούσε στην πρωινή ζώνη, είσαι μεσημέρι να πούμε. Πήρε τον Γουλιανό, τη Μαράγδα, πήρε τον Κωνσταντινίδη, αυτός πήρε. Και ο είσαι... Χιλιτίδης ήταν εκεί. Ο Χιλιτίδης είναι βραδινή ζώνη, είναι, ναι. πρωινή ζώνη δεν είναι. Βραδινή. Από πού είναι βραδινή. Ξημερώνει. Ξημερώνει. Εγώ γιατί να με στην απέξω. Εσύ τι, εσύ είναι λιγούρι, τι θες να φας ζάμπα στο βαρδάκι. Εσύ τι πλήρωσες. Γιατί να πλήρωσες, με κάλεσε και πήγα. Πλήρωσες. Ζηλεύεις τον Ανδρώνη που φωνάζει εμένα. Όταν τρώμε πρόστιμο πάλι εμένα το στέλνει. Ποιο τέλειο, σε εμένα φωνάζει. Σε ποιον, εμένα φωνάζει. Εμένα έστειλε σήμερα. Τι βλακία έκανε ο Φαλακρός και τρώμε πρόστιμο. Σήμερα με έστειλε πρωί-πρωί, νάτος. Ανδρώνης, εδώ. Μπαρ το κόκκινο και λάζω στο γραφείο μου. Όχι. Μήνυμα SMS, μια φωτογραφία να. μια μπουζά, πάρτα του Κωνσταντάρα. Στο στείλε ένα. Ναι, ρε. Άστε. Εμένα τα στείλε.
Οπότε ας το παραμύθι. Εμένα στέλνει τα στραβά, εμένα στέλνει τα καλά. Εσύ είσαι αναπληρωματικός, δεν το έχεις καταλάβει. Στον μπάγκο κάθεσαι. Χάρκα. Στάπα πριν δύο μήνες. Ότι είναι το μάπας. Στάπα πριν δύο μήνες. Του ταχώνω. Στόπα Βασιλιάδης είναι. Είμαι κύριος. Άσε είσαι κύριος. Ταχώνω. Εσύ τώρα για να πάρεις μπροστά. Με τη συνείδησή μου. Με μανιβέλα παίρνει μπροστά το μυαλό σου. Με δύο μήνες πριν. Με τη συνείδησή μου. Άσε συνείδησή σου, ρε. Άσε συνείδησή. Σοβαρά μιλάω. Άσε συνείδησή. Είμαι απέναντι σε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μου λένε Στάπα τα έργα. Βασιλιάδης τι είναι ο άνθρωπος. Τι είναι ο κύριος Βασιλιάδης. ΣΥΡΙΖΑ. Νομικός, ο οποίος είναι υφυπουργός αθλητισμού. Μάλιστα. Ποιος είναι φίλος με το ΣΥΡΙΖΑ, ποιος πρόεδρος. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ποιο δεν γουστάρει στην πόλη. Με τον άλλο δουλειές κάνει. Λέγε. Ποιο δεν γουστάρει ο ΠΑΟΚ. Λέγε ρε, μίλα. Μίλα. Τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή. Ποιο θέλει να εξαφανίσει. Δεν ξέρουμε αυτό. Ποιο θέλει να εξαφανίσει. Τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή. Είναι ο Ηρακλής, συν της άλλης, είναι ο Ηρακλής προποτζίδικο. Όχι. Δεν είναι ο Ηρακλής προποτζίδικο. Όχι. Δεν είναι ο Ηρακλής προποντζίδικο. Λοιπόν, ό,τι όπου και να το πιάσει το έργο. Γιατί όχι φουλέ. Όχι σου λέω. Όχι φουλέ. Όχι φουλέ, όχι φουλέ. Όταν θα μιλάς, θα μιλάς με αποδείξεις. Τι αποδείξεις. Όχι σου λέω. Είναι προποντζίδικο. Όχι. Μεγάλο προποντζίδικο. Όχι. Ο Ηρακλής. Όχι. Άιντε μπράβο. Βλακίζω. Και πήρε για πράκτορα προπό. Δεν λέμε ονόματα τώρα. Γιατί να πούμε ονόματα. Θα πήρε πράκτορα προπό. Πήρε από άλλη ομάδα. Λοιπόν, α, εγώ λέω βλακίες. Ξέρει ο κόσμος που ακούει. Λοιπόν, άλλο τι θες να μου πεις. Η θύρα 10 τα έλεγε, δεν τα έλεγα εγώ. Εγώ δεν τα έλεγα, η θύρα 10 τα έλεγε. Πασκόντρα στη θύρα 10. Τι προποτζίδικο. Είπε η θύρα 10 τα έλεγε. Έτσι δεν είπε τις πρώτες αγωνίσεις κάτι ανακοινώσεις που έβγαζε. Έτσι δεν έλεγε. Είδες να λείπει, θα βρε, ξέρεις από κρυπτογράφηση να κάνεις τα κείμενα. Ο πρώτος που φώναξε ήμουν εγώ. Σιγά, εσύ το φώναξες, κάνα εστιατόριο να σε δώσει κάνα αυτό που λερώθηκε το πουκάμισό σου με σάλτσα. Ωραία, το λύσαμε και τον Ηρακλή. Ο Βασιλιάδης μπορεί είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΠΑΟΚ είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΠΑΟΚ δεν σε γουστάρει, θέλει να σε εξαφανίσει για τους δικούς του λόγους. Ναι. Και αν περιμένεις εσύ τώρα να πάρει εντολή ο Βασιλιάδης. Και να... Γιατί και ο Βασιλιάδης έχει ανώτερο. Μόνος του δεν μπορεί να κάνει. Που να κάνω αυτό, τι λέει. Το κόμμα τι λέει. Με ποιους τάει καλά. Με τον Ηρακλή, όχι. Με τον ΠΑΟΚ, ναι. Ας μην τάχει καλά ναι. Και να του πω εγώ στις εκλογές. Α, ναι, κύριε Βασιλιάδη. Κατάλαβες. Τρέμεται το λαό του Ηρακλή που δεν θα σας ψηφίσει. Τρέμεται. Τρέμεται το λαό του Ηρακλή. Τρέμεται το λαό του Ηρακλή. Τρέμεται, κύριε Βασιλιάδη, σας το λέω εγώ ως Κωνσταντόπουλος. Τρέμεται, τρέμεται, τρέμεται. Λοιπόν, τι έγινε, τι κήγες έξω. Α, τον παίρνω στο... Δηλαδή, τρώει εδώ, γράφει τη στήλη εδώ, καπνίζει εδώ, πίνει καφέ εδώ, σηκώνει και τα τηλέφωνα εδώ, είμαι στον αέρα. Καλά αυτός ο βλάκας που σε πήρε τηλέφωνο, δε... Απ' Αθήνα είναι, δηλαδή αυτό τον κάνει λιγότερο βλάκα. Από Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρουν ότι εσύ δουλεύεις το 24ωρο δύο ώρες μόνο και εσύ σε αυτές τις ώρες πρέπει να σε πάρουν τηλέφωνο δηλαδή. Δεν μου λες κερδίζεις κάτι με αυτό. Εγώ τι να κερδίσω. Όχι, για τι θα το κόψω αυτή την ιστορία. Τι. Δουλεύεις δύο ώρες το 24ωρο. Πόσες δουλεύεις. Έρχεται εδώ. Γράφει και τη στιγμή. Μας βρίσκει, είσαι έτοιμος. Έχεις θέματα, κάνεις. Ναι. Τι, δύο ώρες, να με βοηθήσεις λίγο στη θεματολογία. Να σε βοηθήσω. Δεν με βοηθάσεις. Εκεί πώς γίνεται η θεματολογία και όλη αυτή με δύο ώρες δουλειά. Δηλαδή τι έχω εκείνη την ώρα επιφύγει. Άλλο σε λέω ρε, δύο ώρες δεν είσαι στο ραδιόφωνο. Δύο ώρες. Είναι ανάγκη να σε πάρει αυτός εδώ τις δύο ώρες αυτές. Συγγνώμη, ρε, βλάκα, ειλικρινά. Εγώ. Ο Λαϊκατζής. Αυτός ο οποίος είναι παραγωγός. Τι παραγωγός. 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 Παράγει, ρε παιδί μου. Μήλα, πορτοκάλια, αγλάδι. Παράγουνε. Παραγωγή. Τι πήραν λεφτά από την. Αυτός που είναι παραγωγή. Και έχει και πάγκο στη λαϊκή. Πάγκο έχει, ναι. Λοιπόν, η δουλειά του ποια είναι, μόνο ο πάγκο. Ο πάγκο. Εκείνο το πεντάωρο, δεκάωρο που κάθεται στη λαϊκή πουλάει. Όχι, βέβαια. Είναι και τα υπόλοιπα να τα ετοιμάσει. Ναι, ναι, ναι. Εσύ για να έρθεις εδώ. Ναι. Θα κάνεις να δεις και παιχνίδια, να αναλύσεις. Ωραία, ναι, τι. Θα πας και στη Μαρμίτα. Άλλο σε λέω, ρε. Δύο ώρες δεν είσαι στον αέρα. Όχι, δεν μετράει αυτό. Βρε, αυτό που σε παίρνει τηλέφωνο δεν το. Αυτό είναι που σου δίνει το. Άκου να δεις και φταί. Αυτό είναι που σου δίνει το μπακίρι. Μάλιστα. Αυτό είναι που θα. Αν γράψει το κοντέρ, ναι. Καλός. Αν δεν γράψει, ναι. Κακός. Γι' αυτό σου λοιπόν, αυτή την ώρα. Προετοιμάζεσαι 22 ώρες για αυτές τις δύο. Το κατάλαβες. Αυτή την μπουρδα βγάλτε να. Εργάζεσαι δύο ώρες. Κόψε μερικές ώρες προετοιμασία. 20-18 ώρες. Μη. Εντάξει, καλά. Ωραία. Το Σαββατοκύριακο έχουμε ώρες εμείς. Όχι, ρε παιδάκι μου, δεν έχουμε ώρες. Εντάξει, είπε, μα έχεις δίκιο. Τελείωσε. Δεν θα σε. Όταν έχει Champions League, Europa. Μύρε Γρηγόρη, εντάξει, τελείωσε. Τώρα με τον Ηρακλή τι έγινε, έχω δίκιο. Όχι. 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 Πού έχω άδικο, ρε. Σε πολλά. Πού έχω άδικο. Έχεις δίκιο ότι στο ότι καθυστερούν κάποια πράγματα και δικαιολογούν αυτά που λες ότι ο Βασιλιάδης δείχνει ότι. Τα θέλει καλά με τον ΠΑΟΚ και όχι με τον Ηρακλή. Μα
Ξάψε ρε κόκκινο. Αυτό σου. Άμα έχεις 1.000.000 ψηφοφόρους έναντι 50.000, 2.000, πού θα πας. Αυτό σου δίνει ένα δίκιο. Μα εντάξει. Όρκο δεν μπορώ να πάρω. Γιατί δεν παίρνεις όρκο. Όρκο δεν μπορώ. Με αυτού δεν βγάζει. Απορρίσσεται το κύριο Βασιλιάδης το... και να θέλει. Και να θέλει. Μπορεί να πάρει από πιο πάνω. Όρκο δεν παίρνω. Ναι, ναι, να θέλει ο άνθρωπος. Εγώ σου δίνω ένα δίκιο επειδή είσαι διαστραμμένος αλλά έχει λογική αυτό που λες. Επειδή τα καλά με τον ΠΑΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το λέω. Ότι μπορεί να έχει ένα δίκιο. Εντάξει. Λέω μπορεί. Μπορεί. Όρκο δεν θα πάρω. Εντάξει, δεν παίρνει. Από την άλλη. Λέω κάτσε ρε φίλε. Είπε. Δηλαδή τώρα γιατί είναι σοβαρό. Δεν είναι μόνο η ιστορία αεραστέχνης Ηρακλής. Είναι πολλοί αεραστέχνες. Δηλαδή είναι πράγματα, άντε να στα πω, τα οποία έχουν συζητηθεί με κυβερνητικά στελέχη. Εσύ τα συζήτησες. Άσε ποιος συζήτησε. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάνανε και κάποιοι άνθρωποι δουλειά και τα ξέρουν. Μάλιστα. Τώρα, κακώς τα λέω, αλλά. Πέστα, ρε, δεν είναι ντροπή για τον κόσμο. Δεν πειράζει, πέστα, γιατί? Ρε, γιατί? Γιατί αυτά που προτείναμε κάποιοι άνθρωποι, εντάξει. Ναι. Βοηθάνε τη χώρα και δεν κάνουν κακό στη χώρα. Μάλιστα. Δηλαδή τι. Δηλαδή. Έλα εδώ, ρε Βασιλιάδη. Είναι κλειστό ο γάμα σήμερα, Ηρακλής. Ναι. Παίρνει τίποτα, όχι. Άμα είναι ανοιχτό, κάτι παίρνει. Ναι. Έχει εγγραφές, έχει ακαδημίες, έχει το ένα, έχει το άλλο. Ναι. Θα παίρνει κάποια χρήματα, κινείται χρήματα. Βέβαια. Σε ζυβέρνει να είναι κλειστή. Ο Ραστέχνη από πού δίνει χρήματα, αφού είναι φιλοκερδόση. Λάθος. Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Γράφονται, ρε παιδί μου, τα παιδιά εκεί. Ναι, πληρώνουν μπαμπάδες. ΦΠΑ, αποδείξεις. Ναι. Το... Ποιο είναι αποδείξεις. Άφη από δωρε κόκκινη. Άντε φύγει από δω ρε κόκκινε. Άσε με ρε κόκκινε. Ποιος κόβει αποδείξεις. Άσε ρε κόκκινε τώρα. Τι να κόβει αποδείξεις. Στα παιδιά. Φέρε μου ένα παιδί. Φέρε μου ένα παιδί που του έχουν δώσει απόδειξη. Ένα μπαμπά που μας ακούει. Μπαμπάδες που στέλνετε τα παιδιά σας. Δεν από ομάδα. Οποιαδήποτε ομάδα. Και παίρνετε απόδειξη αν η απόδειξη είναι νόμιμη. Εγώ δεν λέω ότι είναι παράνομη. Φέρτε μου μια απόδειξη. Θα σου πω κάτι. Τρυπημένη από την εφορία και τέτοια. Θα σου πω κάτι το οποίο το χάρηκα. Τι χάρηκες. Θα σου πω κάτι το οποίο το χάρηκα. Δηλαδή, εγώ το παιδί μου μισό λεπτό σε μια αυτή. Σε μια ομάδα. Θα σου πω κάτσε, κάτι, κάτσε. Ένα λεπτό, Γρηγόρη. Περίμενε, δώσ' μου δευτερόλεπτα. Όχι. Έρχονται τα παιδιά από το βόλεϊ του Ηρακλή. Mm. Που δεν έχει μεγάλο παράγοντα, έχει τα παιδιά τα οποία κάνουν αγώνα τεράστιο. Ναι. Μου λέει, έρχονται από εδώ, λέω, φέρε δύο ρε, θα τα πάρω. Ναι. Τι παίρνεις. Και μου δίνουν και απόδειξη. Τι απόδειξη σου δίνουν. Κανονική. Επειδή άκουσα. Διάθετη από την εφορία. Ρε κόκκινε. Και έχω μείνει παγωτό. Ρε κόκκινε. Κανονικά με σφραγίδα. Ρε παιδιά, ναι, ναι. Και όλο μπράβο, κοίταξε μπράβο. Να δεις τα παιδιά. Ναι, τα παιδιά. Κοίταξε, καταρχήν θα μπορούσαν να πάρουν τα λεφτά και να φύγουν. Τι βάζεις κανένα ποσό, 100 ευρώ, 50 ευρώ το ευρώ. Ναι, ναι. Και απόδειξη. Όχι, λέει θέλω να μετάξω. Δεν μου λες, άμα σου φτιάξει τη βρύση ένα υδραυλικό. Σου δίνει απόδειξη. Περδεύεσαι. Μιλάμε για τον Ηρακλή. Βράζει τον Ηρακλή. Λέω λοιπόν ότι σταμάταρε. Το κράτος για το πάσα λόγο. Το, πα... το κράτος. Ποιο κράτος. Από τον Αστέχνη. Ποιος δίνει απόδειξη. Τον Αστέχνη Παναθηναϊκό. Ναι. Τον Αστέχνη Ολυμπιακό. Ναι. Να με συγχωρούν ομάδες οι οποίες δεν χρωστάνε. Ναι. Τυχαία μιλάω. Ναι, ναι. Οποιοδήποτε Αστέχνη ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα. Ναι. Με την παρούσα κατάσταση δεν παίρνει τίποτα. Θες να βγάλουμε στον αέρα να πάρουν τηλέφωνο οι μπαμπάδες που στέλνουν τα παιδιά τους σε ερασιτεχνικά σωματεία αν έχουν πάρει απόδειξη νόμιμη. Μακάρι, να τη δω εγώ. Θες να σου φέρω εγώ 50 υδραυλικούς που με φτιάξαν και με δώσαν απόδειξη που δεν είναι τίμια. Και τώρα τα βάζουμε στους υδραυλικούς. Όχι, ρε. Ο επόμενος υδραυλικός που θα πάει το σπίτι του ναι, ναι. Να φροντίσει έτσι ειλικρινά το νερό να πηγαίνει μόνο στο κεφάλι. Αυτό είναι απάντηση, ρε. Ναι, αυτό. Αυτό είναι απάντηση. Αυτό είναι απάντηση που μου δίνεις. Θες να σου φέρω εγώ αποδείξεις οι οποίες έχω κάνει μια παροχή και για τα έχουμε καλά με τον άλλον μου έχει δώσει απόδειξη και δεν είναι τρυπημένη. Άμα στρελάνεις ρε κόκκινε. Συμβαίνουν. Τι συμβαίνουν τώρα, άμα στρελάνεις τώρα. Τι στα σωματεία τα. Όχι γιατί η εκπομπή δεν κάνουν, πρέπει να ξέρουν ο κόσμος. Δεν κατάλαβα τώρα. Πήρες εσύ. Επειδή εσύ δεν ξέρεις τι είναι νόμιμη και τι δεν είναι νόμιμη απόδειξη. Επειδή σε αμαθείς μαθηματικά είχες με μέσα ο παπάς σε πέρασε την τάξη. Αν είναι ανενεργός ο παπάς σε ψάχνει από το Δελασάλ. Ποιο? Σε ψάχνει ένα παπά. Φρέρο λεγόταν. Είδες. Εσάς ήταν άλλοι καλογεροί. Καθολικοί ήταν, οι άλλοι ήταν Ορθόδοξοι. Λοιπόν, όπως και να έχει το γράμμα είναι. Πρόσεχε. Ναι, λέγε. Γιατί είναι σοβαρό αυτό που. Ναι, ναι, για πες. Από το ένα είναι ανενεργός ο αεραστέχνης Ηρακλής. Ναι. Και τώρα έχει τα παιδιά. Τι έστω θα παίρνει το κράτος από τον αεραστέχνη Ηρακλή. Τι έχει πάρει. Ρώτα το Βασιλιάδη. Ποιο Βασιλιάδη. Τι είμαι εγώ γκόμενο του Βασιλιάδη. Ξέρετε πόσα παιδάκια είναι στο Βόλι. Πόσα παιδάκια είναι. Πόσα παιδάκια είναι στο Βόλι. Πόσα κι αν είναι. Δεν θέλω να πω νούμερο για να μην προκαλέσω. Γιατί οι μπαμπάδες δηλαδή δεν πληρώνουν εκεί. Στο μπάσκετ. Ρε πληρώνουν οι μπαμπάδες. Στις ακαδημίες στο ποδόσφαιρο. Στις ακαδημίες. Φέρτε μου νόμιμες αποδείξεις. Ότι ο μπαμπάς που πληρώνει εκεί. Παίρνουν χρήματα. Σταμάταρε, δεν ξέρεις ρε κεφάλα. Δεν γυμνάσια στη ζωή σου ποτέ. Δεν κατάλαβες ποτέ. Ρε κεφάλα. Μπορεί να εμφανίσει μηδέν έσοδα. Ερώτηση. Τι να μπορεί να βαθύσει. Γιατί κολλάς. Ναι. Είσαι τόσο ηλίθιος ναι. Για να ρωτήσεις ένα φίλο σου δικηγόρο και ναι. Έχεις και καλούς φίλους δικηγόρους ναι. Και δεν ρωτάς. Μπορεί να παρουσιάσει η θετική αυτό. Άλλο θα σου πω ρε και φταί. Υπάρχει ένα στέλνης που μπορεί. Ένα λεπτό ρε.
στον κόσμο στην Ελλάδα έχει, υπάρχει ένα τέτοιο που παρουσιάσει έσοδα. Θετικό ισοζύγιο. Θετικό ισοζύγιο. Δεν είναι το θέμα θετικό ισοζύγιο. Λέγε, ρε, απάντησε. Άλλο είναι το θέμα. Λέγε, απάντησε. Εκεί που δεν παίρνει τίποτα, είναι κλειστό το μαγαζί. Ναι. Είναι ανοιχτό το μαγαζί και ναι. Παίρνει κάτι. Και πώς θα πάρει κάτι. Θα πάρει 100. Τι θα πάρει. Θα πάρει 200. Όταν εγώ βγάζω 100 και χρεώνω 100, τι να πάρει ο άλλος, ρε βλάκα. Παίρνει, ρε, κεφάλι. Τι να πάρει, ρε. Δεν είναι μόνο το ΦΠΑ. Ζαβουνοκέφαλε. Τι είναι. Είναι πολλά, είναι χρήματα που κινούν. Ποια χρήματα κινούν. Το χρήμα πρέπει να κινήσει ένα μπαμπά. Η αγορά, ρε βλάκα. Για να ζωντανέψει. Πρέπει να κινείται το χρήμα. Από τον Ηρακλή. Από παντού. Αν δεν κινείται το χρήμα, ναι. Δεν υπάρχει προοπτική. Ναι. Αυτό το... Γιατί σου λέω ναι. Ότι ο επιχειρηματίας Σαββίδης να είναι καλά ναι. Και μακάρι να έρθει. Πες του μια συγγνώμη, ρε. Εγώ τον πω. Εγώ τι τον έκανα κάποιο. Εγώ μπαμπά είπα. Τι φώναζε εσύ. Μπαμπά. Πώς το έλεγες. Μπαμπά. Αλήθεια, πες το. Μπαμπά. Γιατί. Έτσι έλεγα. Γιατί οι μπαμπάδες κάνουν τα κουμάντα. Και μια μέρα είδες το βουνό. Πες εσύ. Ας το βουνό, ρε. Πες εσύ συγγνώμη. Πες συγγνώμη, ρε. Τον έβρισα. Δεν τον έβρισε. Τι μάνα του, δεν την έβρισε εκεί στα Ρώσικα. Εγώ. Μάνες δεν βρίζω. Τι, πώς, πέντε έβρισε εδώ στο ράδιο. Ποτέ. Α, ποτέ. Ποτέ. Άσε. Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ δεν έχει βρίσει. Ποτέ. Έμουνα με τη μάνα σου εχθές. Δεν τον έβρισε. Θα πίνει καφέ. Ναι, πίνει καφέ. Αυτό δεν είναι βρισιά, ε. Δεν είναι υπονοούμενο. Είναι καλύτερα να του βρει στο αλουνού τη μάνα παρά να αφήσει υπονοούμενο από δειλία, ρε. Μονούμενο. Γιατί είσαι και δειλό. Καλύτερα να το βρει στον άλλο τη μάνα παρά ρεμπούλι αυτό το ύπουλο που κάνει εσύ. Στο Άγιον Όρο τα μάθει αυτά ρεμπούλι. Τα ύπουλα. Χρέωσε με. Τι να σε χρεώσω, βρεμπούλι. Πες ό,τι θέλει. Ύπουλο δεν είναι ποτέ. Ο ύπουλο κι αν είσαι. Δεν είναι ποτέ. Ω καλά. Εντάξει. Και δεν έχω ψήνει κανένα. Άστο αυτό δεν. Δεν ξέρουμε. Τι δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Αν έχεις δαγκώσει δηλαδή να κλαίει. Ναι, σωστό. Κανέναν. Ναι, ανοιχτά, ακόμα και με τον άνθρωπο που κάνει δουλειά και με τον Βασιλάκη, στα ίσια τα λέω. Ναι. Δεν τα λέω από πίσω. Τώρα δεν μιλάω. Στα ίσια τα λέω. Ναι. Δεν τα λέω από πίσω. Δεν μιλάω. Έχει δίκιο, έχει άδικο. Έχω δίκιο, δεν καταλαβαίνω. Ξεράσε το ψήφισμα, το μη. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν... Μα ακούει και ο Βρουτόταυρος, να ξέρεις. Θες να προκαλέσω. Γιατί αν το τραβήξω θα εκτεθείς. Τι θα εκτεθείς αν το τραβήξεις. Όχι, θα υπάρχει πρόβλημα χοντρό. Χοντρό υπάρχει πρόβλημα. Για σένα, χοντρός, πιο, για σένα πιο χοντρό πρόβλημα θα υπάρχει. Και δεν άξιζε. Εγώ δεν σου καλάω. Να λες ιδιότητες και τέτοια. Τώρα δεν χρειάζεται. Άσε να μας κρίνουν. Δεν σου καλάω δουλειές. Άμα κρίνουν οι άλλοι. Δεν σου καλάω δουλειές. Ναι, αλλά τις κάνεις αυτές. Δεν μου λες μέχρι στα ίσια αυτό που είδες. Ναι. Μέχρι ικανό στα ίσια, ρε. Στα πανταλόνια που φοράς. Αφού το είδα. Αυτό που. Τι είδες εσύ, κλοπή είδες. Όχι, δεν είδα κλοπή. Αλήθεια, είδες κλοπή. Όχι, κλοπή τι, να πάρεις τα ταμεία σαν. Είδες κλοπή. Όχι, δεν είδα κλοπή. Επειδή άλλος με το μυαλό τι κάνει κλοπή, είναι κλοπή. Εντάξει, τελείως. Δεν το συνεχίζει. Μην το τραβάσουλο, δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει, τελείως. Γιατί κάποιοι ξέρεις το να είσαι καλή καρδιά και το να λες τάξει, άστο να φαντάζεσαι. Άστο να πάει στο διάλογο, πάμε στα θέματα τώρα με τον Ηράκλειο τώρα. Θέλει να βγάλει τώρα του μπαμπάδε. Όταν πληρώνουν. Άλλο ρε, λοιπόν, βλάκ. Θα μας πείτε οι μπαμπάδες. Άλλο ρε, βλάκ. Άκουμε ρε και φταίει. Θα μας πείτε. Δεν πρόλαβα ποτέ. Θα το ρίξουν κιόλας. Θα μας πείτε. Δεν πρόλαβα οι μπαμπάδες που στέλνετε τα παιδιά σας σε οποιοδήποτε ερασιτεχνικό σωματείο. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Εθνική και οποιοδήποτε ερασιτεχνικό. Να παίρνετε απόδειξη. Άντε τώρα ρε κόκκινε. Άστε. Με τις αποδείξεις του Ηρακλή τώρα θα βγάλει το κράτος λεφτά. Άντε τώρα να πούμε. Θα βγάλει το κράτος λεφτά από τις αποδείξεις του Ηρακλή. Κύριε Βασιλιάδη και κύριε Βασιλιάδη. Θα το για να προλάβουμε να ρίξουμε το στοίχημα. Τι είναι αυτό εδώ. Τώρα μπορείς να γνωρίσεις το μυθολογικό πάρκο οι 12 άθλοι του Ηρακλή. Ορίστε, πάλι με τον Ηρακλή. Στη ΔΕΘ, με ειδική προσφορά για τις γιορτές. Λοιπόν, πού θα βρεις εισιτήριο για νέα χαμηλότερη τιμή, μόνο στο goldmall.gr. Λοιπόν, οι 12 άθλοι παρουσιάζονται με τρισδιάστατα εκθέματα και ρομποτική τεχνολογία. Λοιπόν, και το goldmall.gr σε πάει στο θέατρο με προσφορά στην σπουδαία παράσταση Πινελόπη Δέλτα του Ιωναδραγούμη, τελευταία συνάντηση. Πρόκειται για το συγκλονιστικό έργο της Μαρίας Παπαδήμα για τον ανεκπλήρωτο έρωτα δύο σπουδαίων Ελλήνων. Η υπόθεση αφορά δύο διχασμένες προσωπικότητες, μια πατρίδα και την τελευταία του συνάντηση στο σταθμό του τρένου. Βρες εισιτήριο σε προσφορά για την παράσταση Πενελόπη Δέλτα, Ιωναδραγούμης, τελευταία συνάντηση με 10 ευρώ από αρχική που ήταν 15. Και πού? Μόνο στο goldball.gr. Πάμε σε διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Stay. Hey,
Βγαίνω έξω και βλέπω πρώτο πλάνο από τους ζωσιμάδες. Χιόνια από εδώ, χιόνια από εκεί. Λέω, τι πήγαμε και ποντάραμε. Τι θα κάνουνε, σκι. Το μάτι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, παιδιά. Πάντως μάλλον θα γίνει, μάλλον. Εντάξει. Λοιπόν, Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM. Με τα μπαμπάτσικα παρέα, εκεί όπου το μέγεθος μετράει και η ποιότητα μετράει και η συμπεριφορά μετράει, καθώς θα δείτε το προσωπικό είναι πάντα με το χαμόγελο. Και χαρακτηριστική προσφορά πέρα από τα δύο μπάτσικα σάντουιτς με 5 ευρώ. Κλαμπ σάντουιτς, μία λιβανέζικη πίτα γίγας 30 εκατοστό, 3 φάρτα πιτάκια ανατολή με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο και δώρο μία πέψη 1,5 λίτρου. Μόνο με 12 ευρώ και 99 λεπτά. Παραγγείλτε το τώρα τηλεφωνώντας στο 2310-510045. Τα μπαμπάτσικα είναι στην Αγίων Πάντων 28. Το 2310 και τα 3 εντάρια είναι δικά σας. Οι 4 από τις 6 γραμμές είναι κατηλημένες. Πάμε σε κόσμο. Ορίστε. Γεια σου Αλέξανδρε. Τι γίνεται. Ό,τι γίνεται ακούγεται. Πολλά ακούγονται λοιπόν. Οι επιστήμονες αυτοί κάνουν τη δουλειά τους πάλι. Πάλι θα παίξουμε το δεύτερο γύρο χωρίς να παίξουμε ακόμα τον πρώτο. Πέρσι πια ένα πρωτάθλημα το οποίο ήμασταν με έναν αγώνα λιγότερο με τον Ολυμπιακό. Κατέβηκε να παίξει ο Ολυμπιακός, έφυγε σαν πάμπες. Μην το πω το άλλο και με κόψεις. Συνεχίζονται οι αδικίες. Φέτος χτυπήσαν τον Τζίλο. Δεν ξέρω πού θα φτάσει ακόμα η... τι να πω. Αυτή η ιστορία. Αυτή η ιστορία, ναι. Λοιπόν, φέτος καταλάβετε καλά εσείς εκεί κάτω στο ΠΟΚ ότι ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, έχει το χρήμα, κάνει ό,τι θέλει όπως έκανε ο Παρνογιάς δεκαετία 70 και 80 που έλεγε ο Χάρη Κλίνο έμνηστος πάρε ο Παρνογιάς του πάρε το πρωτάθλημα, είτε έτσι κι αλλιώς. Για μένα ο Χάρη Κλίν ήταν ένας γελοτοποιός για μένα. Ο γελοτοποιός, ρε. Και ηθοποιός και... Ηθοποιός ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν showman. Ήταν για μένα μετά στον προφήτης, ήταν ο καλός προφήτης από όλων των εποχών που πέρασε ποτέ. Ο δυτικός σας δεν το πιάνει μία μπροστά του. Και θέλω να πω επίσης, ο κ. Αγαπητόπουλος ακούει. Τι να ακούσει, το ζώο, τι να ακούσει. Λοιπόν, τιμωρία του. Ένα λαϊκό δικαστήριο, μόνο λαϊκό δικαστήριο δεν είναι αυτό. Αυτά θέλω να πω, καλή συνέχεια. Παρακαλώ. Κονίτσουα. Ορίστε. Κονίτσουα, τι κάνετε αγόρια. Πού την ξέρω αυτή την γλυκιά φωνή. Για προχωρά λίγο. Η βούλευλα την πόρε με τι κάνετε. Καλά, τι νούμερο 28 ψήφιο είναι αυτό που βλέπω. Κονίτσουα, εγώ έτσι λέω τώρα αυτές τις μέρες, αφού είμαστε Κίνα, δεν το ξέρεις. Είσαι Κίνα. Είμαι Κίνα, ναι. Δεν μου λες, σε χτεσινό παιχνίδι με τον Κυργιστάν στο διπλό ημίχρονο στο τελικό ήσουν μέσα. Σταμάτα ρε, γιατί τα λες όλα. Κυργιστάν. Ναι. Έπαιζε Κίνα Κυργιστάν ναι. Και έδειξε διπλό ημίχρονο στο τελικό. Ναι. Ρε μας ακούνε, μην τα λες όλα. Καλά ρε, όλος τυχαίος, ήσουν μέσα. Είναι δυνατόν και ανεβάζει φωτογραφία από την. Ποια μάνα σε πήρε τηλέφωνο για Αθία που και εσύ είπε, έχει απόδειξη. Τι εκτός αέρα με ποια μιλούσες, θα πούμε. Ούτε μίλησα με καμία. Με μια γυναίκα δεν μιλούσες προηγουμένως που έλεγε για το. Όχι, το μάτς έβαζα. Ποιο μάτς έβαζες. Πήγα από ένα παιχνίδι που το γήπεδο δεν χυμίζω με τροχιόνι. Ναι. Βρέα γενέστατε, βρέα γενέστατε. Κάτσε, άλλο παίρνει από Κίνα, ρε. Κάτσε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Βρέα ανάγωγε, χρεώνω με ρόμινγκ από Κίνα και διακόπτεις την ακροάτρια για να μιλήσεις. Μάλιστα. Δεν τρέπεσαι. Συγγνώμη. Ανάγωγε, απρεπή. Τι βούλα η πλατυπόδα είναι. Ξέρω. Στην Κίνα πήγε. Με τον πρόεδρο είσαι. Με έφερε εδώ πέρα. Σουίτα μένετε. Έλα να δοκιμάζεις μπουκάλια. Ας τα μπουκάλια το νερό είναι. Εγώ από το πρωί που ξυπνάω δοκιμάζω μπουκάλια. Τι να κάνω, δεν έχω κάτι άλλο. Γνωρίσαμε και εκεί πέρα έναν άλλο πράκτορα σαν αυτόν που έλεγε στον Κοζανίτη πριν. Ναι. Γιατί σου λέει, εντάξει έχουμε Μάλτα. Να μην έχουμε ένα και στην Ασία. Τι είναι, ένα τσιγάρο δρόμος, ηλεκτρονικό είναι ναι. Η Ασία. Να πεταγόμαστε εκεί πέρα μπαμ μπαμ. Ναι. Αλλά Κωστή μου έχω κουραστεί πάρα πολύ. Από το πρωί δοκιμάζω μπουκάλια κάθε μέρα. Δεν είναι δουλειά αυτή. Τα δοκιμάζεις από τον ισοφάγο ή από άλλο μέρος του σώματος. Δεν είναι τίποτα. Απλά κάθεσαι, δοκιμάζεις, σηκώνεσαι. Αυτό. Κάνει ένα... Μάλιστα. Το δοκιμάζεις το μπουκαλάκι. Τι το θες το μπουκαλάκι, να σου δώσει το νεράκι. Ο λαιμός έχει τη σωστή. Δεν μου λες, ναι, ναι. Έχουν αφρόδι είναι το μπουκάλι. Αφρόδι είναι. Κάνουν και παφ. Ειδικά όταν σηκώνουμε στο τελείωμα
αφρίζει ένα άσπρο έτσι φουσκολόδες υγρό. Ούς δεν τρέπεσαι ξεντε άνθρωποι. Επόμενος. Εντεψίζα. Ναι. Εντεψίζα. Ναι, έλα βίλε. Ναι, καλησπέρα. Σύμπτωση τώρα. Πήγε βούλα στο παιχνίδι και έλειξε διπλό ημίχρονο. Καλώς το να. Ναι. Έλα φίλε. Έλα, πάλι, καρδιά. Καλώς το να. Μια ερώτηση παρακαλώ. Ναι. Ο αγαπητός ο Κόκκινος. Εδώ είναι. Έλεγε πριν και χθες, άκουσα λίγο. Και έλεγε ο Λεβέντης να πούμε ότι ξέρεις, κόλλησε μυαλό. Κόλλησε. Ο υφυπουργός. Δεν πειράζει. Με αυτά που ακούω, ο υφυπουργός ας πούμε του ΣΥΡΙΖΑ έχει αδικήσει εν μέρει τον Ηρακλή. Όχι, δεν είπα. Σωστό, έχεις δίκιο. Ναι, Γρηγόρη, περίμενε. Είπες ότι είχε υποσχεθεί κάτι και δεν το τήρησε. Ναι. Οπότε δηλαδή θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να φοβάται ας πούμε την αντίδραση του λαού του Ηρακλή. Ναι, το μένος των πολυπληθώνων. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Σε εκλογές, αυτό είπε. Ναι. Όχι. Έλα, ρε Γρηγόρη. Να φοβάσαι τώρα που. Ρε, εσύ πες ότι γουστάρει. Λέει, τι θα αλλά γίνει μην διαστρεβλώνεις αυτό που είπε. Δεν διαστρεβλώνει αυτό. Λέω. Λέω. Κύριε. Όχι, θα σα αφήσω το μέρος του κόσμου τη Λέω, κύριε Βασιλιάδη. Καλά τα λέτε, αλλά οι εκλογές κολλάει. Ναι. Κολλάει, οκ. Λοιπόν, οι εκλογές κολλάει. Με τη λογική. Θα με πεις ένα νούμερο να πούμε λίγο normal, έτσι. Ναι. Με το δικό σου σκεπτικό. Πόσοι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή θα επηρεαστούν ψυχολογικά και θα πούνε αυτός ο άνθρωπος δεν τήρησε τα λεγόμενά του προς τον Ηρακλή και έναν αριθμό των ανθρώπων που θα επηρεαστούν και θα πούνε εγώ θα ψηφίσω με γνώμονα το κακό που έγινε στον Ηρακλή. Όπως θα ψηφίσουν οι αεξίδες για το Αγία Σοφία και οι παοξίδες για την Αθήνα. Την ποσότητα λέει. Μιλάς για δύο ομάδες η οποία έχει από ένα εκατομμύριο κόσμο. Ναι. Εσύ πόσο λες ότι έχει ο Ηρακλής. Δεν με νοιάζει πόσο έχει ο Ηρακλής, αδελφέ. Να έχει κι αυτός άλλο ένα εκατομμύριο. Εσύ σαν Γρηγόρης. Ναι. Πόσοι θεωρείς ότι ας πούμε οι Ηρακλειδείς θα πούνε. Πολλοί. Έχουν αειδιάσει. Πόσοι, δηλαδή 50, 100, 200. Φίλε, αν θες μπορούμε να το λιώσουμε στο γέλιο. Αλλά επειδή μιλάω σοβαρά και επειδή έχει ξεφτυλιστεί με τον Ηρακλή, ήταν 100.000. Δεν ξεφτυλίζει τον Ηρακλή. Όχι. Δεν είπα. Μ' αρέσει ο τρόπος που το λες. Μπορώ να το λιώσουμε στο γέλιο. Απλά, επειδή είναι τόσο αγανακτισμένος ο Ηρακλήδας με όλα αυτά που γίνονται και η πλάκα είναι ότι το δικαιώνουν κιόλας. Και 50 και 100 χιλιάδες ψήφοι ήταν αυτό το πράγμα μπορεί να τους επηρεάσει. Ναι. Τι είναι λέει? Και είναι αστείο το νούμερο που σου λέω. Ναι, κανένα εκατομμύριο είναι. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Γεια σου Γρηγόριο, περιπτεράστηση και άχα κυρικής είναι η Ηρακλειδέα. Και 50.000 ψήφοι να είναι. Στη λεωφόρο. Εντάξει, θέλεις να με ρωτήσεις δηλαδή πώς. Θέλεις να με ρωτήσεις πώς. Αν είναι 50.000 ψήφοι. Ναι, το πω εγώ, μας πει ο κύριος Καράδος, τους έχει μετρήσει πώς είναι. Και τους έλεγε στο... Αν είναι 50.000 αυτοί που μπορούν να επηρεαστούν. Στην παραλία Κατερίνης αυτός που έχει το... Να μιλήσω πήγε καλά. Τι τζάδικο είναι η Ηρακλής. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής θα είχε ξέρω εγώ 25.000 διαρκείας δε φίλε. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Να καταλαβαίνει. Δηλαδή συγγνώμη. Οπότε με την ίδια λογική ο ΠΑΟΚ που έχει 21.000 διαρκείας. Ρε φίλε, γιατί μαλώνετε τώρα. Να μπω στη μέση λίγο. Μα δεν συγκρίνω. Εγώ λέω ότι ο κόσμος που άκουγε έχει περισσότερο κόσμο. Ρε φίλε. Αλλά δεν πάω και στην άλλη. Ρε γλυκέ μου άνθρωπε. Δεν μηδενίζω τους ρε γλυκέ μου άνθρωπε. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Βασιλιάδης ή ο οποιοσδήποτε πολιτικός ένιωθαν ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα ή μικρό πρόβλημα ή ένα πρόβλημα με μια μερίδα κοινωνική. Οπαδών, φιλάδων μιας ομάδος. Πιστεύεις ότι δεν θα έλυναν το πρόβλημα. Σωστά. Αν φοβόταν ο Βασιλιάδης ή το κόμμα του εδώ απάνω. Δεν θα το φίλο. Για ποιο λόγο μισό λεπτό. Λίγοι πολιτικοί έχουν κάνει λάθη και τα μετανιώνουν μετά. Μάλλον. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, είναι αυτό που δηλαδή, περίμενε. Να σου... Μιλάμε για πολιτικούς. Περίμενε. Για... Μπράβο. Πρόσεχε. Να πούμε κάτι τώρα. Για να μιλάμε σοβαρά. Ναι. Τόσα χρόνια οι δήμαρχοι στη Θεσσαλονίκη ήταν Ηρακλειδείς και Αριανοί. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, λέει, ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να βγάλει δήμαρχο. Δεν μπορούσε. Καμία σχέση αυτό. Βλέπεις, δηλαδή, οπότε το θεωρώ... Η Θεσσαλονίκη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Τα τελευταία 40 χρόνια βλέπεις την πρόοδο που έχουμε σαν πόλη. Η πόλη μας είναι... Την ξέρεις, την βλέπεις, την ζεις κάθε μέρα. Συμφωνούμε. Δηλαδή έχουμε βγάλει ανθρώπους στον Κούβελα. Το 85 θυμάμαι ήμουν παιδί και πήγα στα Εγγένεια. Και ακόμα... Τι να σου πω, τα βλέπεις. Δε. Πού καταλήγουμε, ρε φίλε. Εγώ καταλήγω στο εξής. Εάν ο κύριος Βασιλιάδης και το κόμμα του είχαν πρόβλημα από μια μεγάλη μάζα φιλάθλων, οπαδών, υπήρχε μια κολυσιεργία στην κυκλοφορία, γινότανε μπουκες σαν το Ρουβικόνα. Δεκτό, θα... φίλε. Ναι, δεν έχουν δυναμική. Ο Ρουβικόνας, γιατί περίμενε εγώ συγγνώμη. Ναι, για δεν να έχουν δυναμική. Για να καταστήσω και την αλήθεια, ναι. Ο Ρουβίκονας χτες την έπεσε στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Τι έκανε, ρε, μπογιές έριξε. Γιατί στους άλλους τι έριξε. Σιγά τι έριξε. Αν ο φίλος γνωρίζει. Τι έκανε, ναι. Φίλε, έχεις... ναι.
Και στις άλλους τι έκανε. Φέικ βολά και δεν πήγε πουθενά με όπλα. Εντάξει. Ό,τι έκανε στους άλλους έκανε και στο. Τι έκανε τα μούτρα από κράτη στην Αμερικανική Όχι, Πρεσβεία. Όχι, επειδή έλεγε δεν την πέφτει. Την έπαιζε και στην Αμερικανική Πρεσβεία. Ας πάει και η θύρα 10 στην Αμερικανική Πρεσβεία να πει ρε παιδιά τι γίνεται να πούμε για τον Ηρακλή. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Ας μαζέψει η θύρα 10.000 άτομα. Μπορεί να μαζέψει. Μπορεί να μαζέψει. Έχει μαζέψει πολλές φορές. Α, το ξέρω Έχω τώρα. Ρε γλυκό αγόρι. Για τον Ηρακλή μιλάμε. Για τον Ηρακλή μιλάμε. Είχε μα... Τώρα τι μπορεί να μαζέψει. Τώρα την πρώτη φορά. 2019 Ιανουαρίου. Ας πάει λίγο καλά και θα σου πω εγώ. Ας πάει λίγο. Δεν με απαντάς, ρε κόκκινε παπατζή. Δεν με απαντάς. Πάμε επόμενη γραμμή. Παπατζή, παπατζή. Λέγε φίλε. Πόσο κόσμο μπορεί να μαζέψει θύρα 10 να διαμαρτυρηθεί για το κατάτημα του Ηρακλή. Ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Βασιλιάδη. Πόσο κόσμο μπορεί να μαζέψει. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει, ρε φίλε. Πάμε παρακαλώ. Όλοι είμαστε με νούμερα. Μας μετράνε με νούμερα. Έλα φίλε, ναι. Γεια σα, παιδιά. Νάτο, αλαθάρισε αυτό. Γιατί τι να αναφέρεις. Μόλις έβγε ο Πρίγιοβιτς, έχεις μέρα παραμένα, βγαίνεις δυναμικός και βλέπω έχεις μια καλή ψυχολογία. Όχι ρε παιδί, κανένας. Εγώ θα σου πω το εξής, ότι άκουσα τον Κούλια στην Έλα Σπορ, ο οποίος είπε, εγώ υποστήριξα να παίξει η Λάρισα όπως είχε πει η ΕΠΑΕ, ναι. Γιατί ήταν προς συμφέρον της Λάρισας. Αλλά το δίκιο είναι με το μέρος του Ολυμπιακού. Γιατί ο κύριος Κούγιας θα έχει καλά με τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Γιατί, περίμενε να σου πω. Γιατί ο ΚΑΠ αυτό λέει. Και κανονικά εφαρμόστηκε το γράμμα του ΚΑΠ. Τώρα για τον ΠΑΟΚ τι γινόταν. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ λέω. Για τον Ολυμπιακό. Ναι. Και τι γινόταν. Στις 10 Φεβρουαρίου ο Ολυμπιακός παίζει στην Τούμπα. Ναι. Μετά την Πέμπτη πηγαίνει στο Κίεβο και μετά υποδέχεται την ΑΕΚ. Ναι. Ενώ αλλιώς, ναι. Ενώ άμα ίσχυε το παλαιό πρόγραμμα, ναι. Το πρώτο, ναι. ο Ολυμπιακός θα πήγαινε στην Τούμπα, θα πήγαινε στο Κίεβο, μετά θα ερχόταν στην Τούμπα και μετά θα έπαιζε με την ΑΕΚ. Όσον αφορά τον Άρη, που ψήφισε ό,τι ψήφισε ο Ολυμπιακός, ναι. Το συμφέρει, ναι. Γιατί θα παίζει στην Ξάνθη, ναι. και τώρα παίζει στην έδρα του με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Όχι, με τη Λαμία παίζει. Ότι έχουμε ένα μήνα. Άρης Λαμία παίζει. Με τη Λαμία παίζει. Ναι, με τη Λαμία παίζει, συγγνώμη. Με τη Λαμία. Ναι. Πιο εύκολο παιχνίδι, διότι έχουμε ένα χρόνο από εκεί και υπάρχει αποσυντονισμός. Ωραία. Good. Αυτός ήταν ο λόγος που εγώ σε λέω τι ο Ολυμπιακός τώρα. Δείχνει ότι είναι δυνατός το παρασκήνιο μετά από αυτή την απόφαση. Ναι ή όχι. Εφαρμόστηκε ο ΚΑΠ. Τι παρασκήνιο. Την απόφαση την πήραν δικαστές. Και το μείον 3 της ΑΕΚ δικαστές το πήρανε και το να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Το μείον 3 της ΑΕΚ ήταν επιβαρυντική. Η έκθεση της αστυνομίας ως προς την απόφαση. Εγώ, δηλαδή που αποστασιοποιήθηκα από την ΑΕΚ από τότε που πέσα βόμβες Μολότοφ στο μάτς Ολυμπιακού ΑΕΚ, όχι Ολυμπιακού, ΑΕΚ Άγιαξ, από εκεί και πέρα όταν βλέπω ο παδούς της ΑΕΚ, ναι. να πετάνε βόμβες Μολότο, ναι. Δηλαδή ενδυνάμει δολοφόνους, ναι. Να ενεργούν έτσι, εγώ δεν μπορώ να συνοδηγώ με τέτοια άτομα. Σε όλες τις ομάδες υπάρχουν οργανωμένοι οι οποίοι είναι οι ενδυνάμει δολοφόνοι. Δεν μπράβει και τέτοια. Τι να κάνουμε τώρα. Μέσα σε γήπεδο. Τι να κάνουμε, οι ομάδες έχουν λογιών μεζέδες, πελάτες και οπαδούς. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Για πρώτη φορά σε παιχνίδι διεθνές. Πεταχθήκαν βόμβες Μολότοφ, ναι. Θέλεις να το καταλάβεις. Να σε τρομάζει το άλλο. Αυτή είναι φίλη του Μελισανίδη ή δεν είναι. Αυτή που πετάξαν τις, ναι, βόμβες Μολότοφ. Αυτό να σε ενδιαφέρει. Εγώ πιστεύω ότι είναι εχθροί του Μελισανίδη. Οκ, να σε καλά, επόμενη γραμμή. Yeah. Άλλος μπορεί να πει το αντίθετο στη δημοκρατία του Σοφοκλή που έχουμε εδώ στην αρχαία Νέα Ελλάδα. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ναι, μ' ακούτε. Είδες κόκκινο που σε είπα, 3:20 σε πιάσει το ζάχαρο. Φώναζε την πρώτη ώρα, σε βλέπω τώρα έχει βυθιστεί. Ναι. Λέγε φίλε. Γεια σου, Λεφάνος, λέγομαι, Ολυμπιακός είμαι. Καλώς τον. Γεια, λέγε φίλε. Δεν ξέρω, παιδιά, εμένα μου φαίνεται
Εντάξει, το πρωτάθλημα λογικά ο ΠΑΟΚ δεν το χάνει. Λογικά. Τώρα τι να πω, Πρίγκιπιτς μεγάλη απουσία, θα φύγει. Θα φύγει λογικά. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. 10 εκατομμύρια μεγάλη απουσία είναι, φίλε. Δεν το συζητάω. Ο Πρίγκιπιτς κάνει την πιο σωστή επιλογή της καριέρας του. Ουσιαστικά είναι σαν να παίρνει φάπαξ. Ποια ομάδα ήθελε τον Πρίγκιπιτς? Ποια ομάδα ήθελε τον Πρίγκιπιτς από Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία? Τον ήθελε κανένας στα 28-29? Όχι. Κανένας. Είναι η ευκαιρία της ζωής του. Και η ευκαιρία του Σαββίδη να πάρει ένα φόρ με άλλα χαρακτηριστικά. Από τα 10 εκατομμύρια δώσει τα 2,5, τα 3 και να πάρει ένα μπέκταρο καλύτερο. Ναι, ο ΠΑΟΚ κρίνεται σαν μπάλα. Κύριε Σαββίδη, καλησπέρα. Κρίνεστε σαν μπάλα. Όχι γιατί δώσατε τον Πρίγκιπιτς και δεν μπορούσατε να κάνετε κι αλλιώς. Και φυσικά η εταιρεία τον παραχωρεί γιατί η ρήτρα επληρώθη. Αλλά τι είδους παίκτη θα πάρεις, με τι χαρακτηριστικά τώρα, με τόσους νοματέους που έχεις μαζέψει εκεί, τι μπαλαδόφατες θα σε φέρουνε. Εκεί είναι το θέμα τώρα. Αν και εγώ πιστεύω, κύριε Σαββίδη, και με τον ΑΚΠΟΠ, τη βγάζετε μια χαλά την πρωταθληματάρα. Κωστή, να σου πω κάτι. Ναι. Έχει πέσει σε άσχημη συγκυρία ο ΠΑΟΚ τώρα, γιατί έχει παιχνίδι μέσα στην Τρίπολη που είναι δύσκολο, το οποίο για μένα, αν δεν το πάρει εξαγωνιστικά, θα έχει πρόβλημα. Εξαγωνιστικά? Ναι, αν δεν το αγοράσει. Δεν γίνεται, έφυγε να το πάρει εξαγωνιστικά. Ναι. Έτσι λέει αυτός. Όχι, λέω εγώ. Σου απαντάω στα ίσια. Εξαγωνιστικά στην Τρίπολη ξέχνω. Ωραία. Γιατί... Είναι απίθανο ο ΠΑΟΚ δηλαδή να κατέβει να κάνει γκέλα στην Τρίπολη? Καθόλου απίθανο. Καθόλου. Μετά παίζει με την ΑΕΚ στο ΑΚΑ. Okay. Όχι, ναι, ΑΕΚ παίζει μετά. Παίζει με την ΑΕΚ στο ΑΚΑ. Oh. Και μετά ανεβαίνει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Ναι. Και? Ναι. Υπάρχει δηλαδή, πιθανότητα, υπάρχει δηλαδή πιθανότητα ο Ολυμπιακός να ανέβει και να είναι σε απόσταση ενός μάτς. Στους μείον 4. Μπορεί. Στους 3 ή στους 2 ή στους 4. Και στους 5 μπορεί να είναι. Και στους 5 μπορεί να είναι. Η Σοπαλία βολεύει τον ΠΑΟΚ να παίξει για δύο αποτελέσματα. Ναι. Θα δούμε. Ωραία. Είδομεν. Πάμε επόμενη γραμμή. Είδομεν. Ωραία τα λες. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Σας ακούω. Εγώ σ' ακούω. Εμείς εγώ. Και θέλω να χέσω. Σκουπίσου. Επόμενος. Ρε βλάκα. Βρε ανόητη. Βρε ανόητη άντρα. Βρε ανόητε άντρα, υπόλοιπο άνδρος. Τι βγήκες και είπες βρε ανόητε? Πώς και... δεν είπες, υπόλοιπο άνδρος. Καλό ήταν. Πάμε επόμενη γραμμή. Έγραψες. Τι δεν έχει άδεια. Έγραψες. Πάμε σε κόσμο. Α, οι γραμμές πέσανε. Βέβαια, αφού ασχολείσαι με άλλα πράγματα, οι γραμμές πέθανε. Καλησπέρα Κωστή, να φύγει να πάρει το καλό ο σέρβος. Ναι. Να φέρει χρήμα και θα αναγκάσει τον Ιβάν να ξαναδώσει πακέτο. Εκεί είναι το θέμα. Όταν έξι στις 8 μεταγραφές στατιστικά είναι πετυχημένες, είσαι αισιόδοξος. Ναι. Από την άλλη, αν μείνει και αρχίσει να τα χάνει με τη μεγαλύτερη συχνότητα, εκεί να δεις που θα το στέλνει όλος ο κλάδος του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τα σχηματικά που λέτε, πανχαϊκή πρόκληση το 16 FAMBET. Δεν κατάλαβα, τι FAMBET λέει. FAMBET λέει, σαν να το ποντάρεις. Τι FAMBET ρε, πες τα ελληνικά λέει. Έτσι, για διασκέδαση. Ποντάρινο για διασκέδαση. FAMBET. 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 Α, μάλιστα, για διασκέδαση. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Λευτέρη τον Μιχάλα. Γιατί τον ευχαριστεί τον Μιχάλα? Αν προετοιμάζεσαι 20 ώρες για να έχεις αυτή την απόδοση, να αλλάξεις τρόπο προετοιμασίας, ορντινάτζα του γαραφλού. Κατάντησες για να σου λέει ότι δουλεύεις 2 ώρες τη μέρα. Κρίμα στο ταλέντο σου. Ευχαριστώ πολύ. Και σένα λέει ταλέντο. Κρίμα. Έτσι πιστεύει. Έτσι πιστεύει αυτό. Γεια σας από Γουλφς. Γουλφς. Κόστα τα αριστεχνικά σωματεία πρέπει να έχουν έσοδα-έξοδα και να τα δείχνουν, γιατί από αυτό εξαρτάται εν μέρη και οι χορηγίες, ναι, κρατικές και μη. Mm-hmm. Απάντησε σένα ήταν αυτό. Ναι, εγώ άλλο σε είπα. Πάμε παρακάτω. Άλλο σε ρώτησε. Ό,τι να είναι η βούλα, λέει, με απογοήτευσε. Κοτσιτσίουα είναι ιαπωνικό, όχι κινέζικο. Κοτσιτσίουα. Ναι, αυτό που είπε. Ρε, θα πας στον κόσμο, ρε. Πάμε. Πάμε, ό,τι πεις. Μάλιστα. Μόνος το είπε, ό,τι πεις. Μάλιστα. Κωστή. Μάλιστα, κύριε. Πάλι αυτός. Βγήκα πάλι, δεν μ' άκουσε πριν ο κ. Ζαπτόπουλος. Εγώ δεν σ' άφησα. Δεν μ' άκουσε. Δεν σ' άκουσα, ναι. Μ' άκουσε καθόλου. Πότε. Βγήκα πρώτος. Ναι. Λοιπόν, και αυτό που λέει χθες, αυτό που έγινε στη Μαρμίτα ήταν έκτρωμα. Έκτρωμα ήταν. Ήταν λαϊκό δικαστήριο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Ήταν για να τα πάρεις και να τα σηκώσεις. Ναι. Να μας πάρει μαζί. Είναι κοντός, ζωρίστηκε να πούμε. Ζωρίστηκε κοντός, καλή τεχνολογία καινούρια. Αλλά θέλει χρόνο, ρε φίλε, τι είναι. Αντένα είναι, τι είναι. Μέγα είναι. Αντένα, μέγα θα είναι. Τι είναι, αλφα είναι. Άγαλμα πρέπει να μου κάνετε, πρέπει να φωνάξω. Να διαμαρτυρηθώ. Άγαλμα πρέπει να μου κάνετε! Λοιπόν, φέρε και τον Κουλιανό εκεί πέρα. Να μιλάμε για στοίχημα και για τέτοια. Γιατί χωρίς Κουλιανό προκοπή δεν κάνει ό,τι κάνει. Σωστό, σωστό. Είναι και φιλαράκι μου ο Κουλιανός, μας τον μαζί φαντάζει. Στο στρατό μαζί ήσασταν. Αφού πυροφόρησε στο Ευλογία ή μετά ήταν.
Και είναι ένα πολύ καλό παιδί και κάνουμε και παρέα πολύ. Ναι. Και επειδή είναι και κουμπαράκι σου, πάρτε τον εκεί πέρα να κάνουμε δουλειά. Έτσι. Άντε, γεια. Γεια. Απότομα πέφτει. Πάμε, επόμενος κύριος. Ό,τι πεις. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Λέγε ρε κόκκινη, γιατί γράφεις την εκπομπή, γιατί πιάνε το ζάχαρο ρε. Μέτσα σε κόψιμο. Επόμενος. Επόμενος. Γρηγόρη. Έλα. Έλα, ο διπλανός σου εκεί είναι. Όχι, άκουτα τώρα. Εσένα ρωτάει. Εδώ είναι, εδώ. Δίπλα σου είναι. Ναι, ναι. Τι λαλάκες είναι ο άνθρωπος ρε. Λαλάκες. Κάπου λέει στη φωνή ρε, το μυαλό του. Δεν έχει μυαλό να συμφωνήσει. Α, μπράβο. Επειδή συμφωνώ ρε εσύ, Γρηγόρη. Επειδή συμφωνώ με σένα. Σκίστονα! Με το διπλανό σου τόσο λαλάκι δεν έχω συναντήσει ρε φίλε. Αφού δήλωσε ότι είναι bisexual. Είναι τι μουρμού και μουρμούς δίπλα σου ρε. Δώσου να ρε το... Εσένα στο καφενείο φίλε. Ξέρεις τι φάπες θα σε δίνανε έτσι και πήγαινες. Καθυστερημένε. Καθυστερημένε. Πες τα, άστο να μην επηρεάζεις. Λέγε, καθυστερημένε. Γρηγόρη, ο διπλανός σου παταλόνια δεν φοράει. Με φούστα ήρθες σήμερα, αλήθεια λες. Φούστα είναι, σκοτσέζος. Φούστα, ψιλοτάκουνη γόβα. Πες τώρα να μιλήσει λίγο, να το πω εγώ ποιος είναι ρε. Μίλα ρε. Για πες μας ρε φίλε, τι είσαι να πω μένα σε μένα. Τι να είμαι ρε εσύ φαλάκρα ρε, τι να είμαι. Άλλη κιόλα. Τόσο κότα. Είπες ότι είπες το για το φαλάκρα πες. Άτο να σου... Τώρα με ποιο μιλάω. Ο Γρηγόρη με το φαλάκρα πες ρέτο. Τι είπες ρε Χαϊβάνη. Ε Χαϊβάνη. Φαλάκρα πες ρέτο, σε παρακαλώ. Ρε Χαϊβάνη τι είπες το μεσημέρι. Δεν είπε τίποτα ρε, επειδή στα έχουμε μαζί. Δηλαδή, ρε. Συγγνώμη είσαι, ρε φίλε, είσαι έτσι άπιωτος. Φαντάσου να πει ρε φίλε. Ρε φίλε, είσαι έτσι άπιωτος. Δηλαδή, ρε φίλε, ζαβός είσαι. Τι ζαβός είμαι ρε. Ζαβός είσαι ρε φίλε. Καλά που έχεις τον κόκκινο και καλά που έχεις τον κόκκινο και πέρα. Φυσικά ρε φίλε, αυτό είναι αλήθεια, αλλά εσύ ποιο το πρόβλημά σου. Το πρόβλημά μου με σένα ρε. Ποιο είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είναι ότι είσαι με τον γιατρό. Κάτσε να μάθουμε το πραγματικό πρόβλημα. Να καταλάβουμε που ενίστασε. Να καταλάβεις ότι είσαι εκμεταλλευτής. Α. Είσαι καλά που έχεις ενέρεση φίλε. Ναι. Επειδή είσαι στο Γρηγόρη. Όχι Γρηγόρη. Όχι Γρηγόρη. Γρηγόρης λέγεται. Άστο να το πει όπως το νιώθει. Εντάξει, εντάξει. Για τον κύριο Κόκκινο μιλάω. Του μα... έχεις δίπλα σου και παίρνεις κανένα φράγκο ρε. Αυτό είναι... Δεν έπαιρνε κανένα... Σι κανένα. Εντάξει ρε φίλε, αυτό είναι αλήθεια αλλά... Πακέτα παίρνει. Ωραία. Εσύ Δελόρ. Πού ενίστασε. Πού ενίστανε... Στο ότι δεν δίνεις και εμένα. Λέγε. Είσαι κότα ρε. Κάνεις πυγμαχία για να αντέξεις το ξύλο ρε φίλε. Πες τα. Άμα έχεις πανταλόνια σου, μη λες ανέβα πάνω. Κατέβα εσύ κάτω. Έλα εσύ πού θέλεις. Μακεδονία παλιά πού θέλεις. Όχι να ανέβω απάνω και να σε πληρώσω μια ζωή. Ναι. Κατέβα κάτω ρε. Θα σε κάνω καλά, καλά. Εντάξει. Παζάρι, εντάξει. Πόσο χρόνο είσαι. Πόσο. Ναι. 150. Δεν μπορεί να πεθάνεις άλλη εκπομπή στη δικιά μου. Δεν πρέπει τι να πεθάνεις. Δεν πρέπει να πεθάνεις. Ντροπή σου. Κόψεις και τους δύο. Σε είπε ο άνθρωπος έδωσε ραντεβού και στον είπε να πεθάνει. Θα πάθει τίποτα. Τι έχει πιει ρε. Μπορεί να μύρισε. Τι έχει πιει. Μπορεί να μύρισε. Αν δεν έχει πιει. Μπορεί να μύρισε. Εσύ τώρα που είσαι έμπειρος μύρισε ή ήπιε. Μύρισε. Μύρισε. Ναι. Το κόκκινο έτος. Θα με τρελάνει το κόκκινο. Αυτός μάλλον. Κάτσε να ακούσουμε τον επόμενο κύριο. Άμα θέλετε. Γιατί σε χάνε το. Ρε παιδάκι μου. Θέλαμε λέει Γρηγόρη. Άκου Γρηγόρη. Μάλιστα. Επόμενος κύριος. Δεν έχει. Θα γίνει ερδελομπού τώρα ο ΠΑΟΚ γιατί πήρε πρόταση και τελικά για Πέλκα ο ΠΑΟΚ με 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν άφησε ο Ρουμάνος να φύγει. Ναι. Φίλε, μισό λεπτό. Πώς είναι η ρήτρα του Πέλκα. Μπράβο. Να ξεκαθαρίσω κάτι το φίλο. Όσες προτάσεις και να έρθουν, από τη στιγμή που δεν καλύπτεται το ποσό της ρήτρας με εφάπακτη καταβολή, έτσι. Όλα τα είναι τα στα χέρια της ομάδας και του παίκτη. Έτσι, λοιπόν. Στην περίπτωση του Πρίγιοβιτς, σας το είπα χθες. Τελείωσε. Και, και να με συγχωρούν συνάδελφοι, δεν κάνουμε τον πονηρό. Όχι. Όταν έμαθα το ποσό
για την άλλη Τιχάτ, τα 100 εκατομμύρια που έδωσε στον Πίλιτς ξεπερνούν το επιτρέπω της FIFA για το Financial Fair Play. Να τα... Γι' αυτό μιλάνε. Τελείωσε. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να χαλάσει μεταγραφή. Τελείωσε. Και γι' αυτό τον θέλει τιμήμα... να τον δει τιμήματικά. Ο Ιβάν. Ναι. Ο Ιβάν να το δει. Ναι. Ο Ιβάν είπα. Μπαμπά. Ρε ο Ιβάν είπα. Μπαμπά. Ο μεγάλος σου λέω. Μπαμπά. Για το οποίο εδώ θα μείνεις. Διάλειμμα. Πόσο καταραμένοι μπορεί να είμαστε. Τελικά Χαϊβάνη, σε έσωσα. Χάνει. Δεν με έσωσε το πάντα. Τίποτα, διπλό. Χάνει αυτό που δεν χάνεται. Ναι. Και στο καπάκι τρώει γκολ. Σε έσωσα, Χαϊβάνη. Ποιον είναι προπονητή ο Πανιόνιος. Αυτόν που δεν είναι προπονητής. Παίξε μπάλα τώρα, μπάλα. Άνοιξε γραμμή. Λοιπόν, τα 3 εντάρια δικά σα, 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 50. Πήρα ποντάρι τον Πανιόνιο, διπλό. Πονηρά, δίδεν μέσα στα Γιάννη. Πονηρά. Πονηρά. Τον πονηρό πήγα να κάνω. Πήγα να κάνω τον πονηρό. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο τα 3 εντάρια. Ελεύθερες γραμμές, παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Φρακιώτης από Κλικής Παπτής. Ωραία, ωραία μίξη. Ωραία μίξη. Όχι, όχι, ρε, να το που έχω πει και άλλες φορές. Καθαρό σου λέω είμαι. Όχι, ωραία μίξη, λέω. Ναι, δεν είμαι Πόντιος. Ναι, μίξη είσαι, αυτό είπα. Α, ναι, ναι, τότε ναι, εντάξει. Ναι. Δύο πράγματα λίγο για πάω και για Λίβερπουλ και μετά για Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ. Έκανε ναι. Το αυτονόητο και αυτό που φαινόταν ότι θα γίνει. Όχι, όχι, το στυλ παιχνιδιού της Λίβερπουλ, κάτσε να μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο. Το στυλ παιχνιδιού της Λίβερπουλ την καθιστά πάρα πολύ δύσκολο να το συνεχίσει σε τρεις διοργανώσεις επί 9-10 μήνες. Το καταλαβαίνεις? Και άφησε τη μία από τις τρεις διοργανώσεις. Εγώ άλλο θέλω να σχολιάσω. Εγώ άλλο θέλω να σχολιάσω. Α, θες άλλο να πεις, ναι. Ότι στο παιχνίδι με τη City. Ήδη ο Κλοπ κατάλαβε ότι δεν τον έπαιρνε να παίξει σε όλες τις διοργανώσεις. Γιατί ο Γκόρντι. Ναι. Φίλε, να με συγχωρείς, αλλά πιστεύω ότι αυτό ναι. Το ξέρει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ναι. Μα και να με συγχωρείς, λέω, εγώ πιστεύω ότι είναι πιο σοφοί αυτοί οι άνθρωποι. Τα έχουν, από το καλοκαίρι τα έχουν προγραμματισμένα όλα. Πέσμαν, καλά, εντάξει, ναι. Δεν μου λες κόκκινε. Πες μου. Ο Βρίζας ήταν αυτός που έκανε τον προγραμματισμό επί Σαββατοκύριακο και έκανε τις μεταγραφές. Ήταν ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Και οι μεταγραφές που έκανε ήταν πολύ καλές. Πού ήταν όντως, όπως λες εσύ. Γιατί ψέματα λέω. Ναι. Και όταν έφυγε ο Ζαγοράκης, γιατί δεν έκανε καλές μεταγραφές. Γιατί δεν έκανε. Ναι, γιατί. Γιατί ανέλαβε πρόεδρος, θα θυμάμαι. Τι ανέβα. Άσε ρε φε. Πιο τεμπέλικη αφού, δουλειά. Αφού είχαν πιο τεμπέλικες δουλειές. Ρε, άκου μένα θα σε πω. Ρε. Πιο τεμπέλικες δουλειές. Με ρώτησε και σου απάντησε. Σου απαντάω. Γιατί ανέλαβε πρόεδρος. Πιο δημοσιοσχετίστικες δουλειές. Εμένα άκουρε. Πιο δημοσιοσχετίστικες δουλειές, τεμπέλικες, χωρίς ευθύνες, από του Βρίζα τα τελευταία 15 χρόνια και συνεχίζει στην Ξάνθη, δεν υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή, ο δημόσιος υπάλληλος, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, που κάθε με τα πόδια ανάσκελα στο γραφείο, έχει πιο πολλές αρμοδιότητες από όσες είχε ο Βρίζας τα τελευταία 15 χρόνια σε όποια δουλειά έχει πάει. Μάγκας, του βγάζω το καπέλο, αλλά φτάνει, φίλε, εντάξει. Πάρε κάπου να παράγεις κάτι. Και για τον Πρίγκεπ τώρα που λένε και για τον Αγγλικό. Στην Εθνική τώρα βοηθός. Πα, 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 μιλάμε για λεφτά. Τι για λεφτά είναι. Μπέικα. Ακούραστα. Πάμε. Λέγε. Άσε τώρα. Πρόεδρος στον ΠΑΟΚ με τον Ζαγοράκη. Ποια είναι την ευθύνη, ρε. Δεν πήρε το πρωτάθλημα. Παρακαλώ. Και μπήκε ο ΠΑΟΚ μέσα. Και αυτός ήταν απ' έξω από την ιστορία. Αυτό θα το πούμε. Εντάξει. Μετά που εγώ τον έκρινα σαν τεχνικό διευθυντή. Άσε ρε κόκκινε. Έκανε καλές μεταγραφές. Εντάξει, πάμε. Ωραίος. Μάτς, ναι. Ναι. Καλησπέρα, όμορφα άντρες, τι κάνετε. Καλή χρονιά. Καλώς ήταν. Αόμαντος το τηλέφωνο. Γιώργος Κρητικός από Γερμανία που σας είχα πάρει και πριν δύο τες. Έτσι. Ομορφάντρες. Ομορφάντρα μου. Λοιπόν, κόστο να πω για τον Μπρίγιοβιτς. Να πεις για τον Μπρίγιοβιτς, ρε φίλε. Και εδώ οι άμπαλοι κάνανε γκάλοπ. Έκανε ο Μπούζος γκάλοπ και οι άμπαλοι τι κάνανε. Βγάλα σχεδόν 50-50 ότι ο αντικαταστάτης του Αλίνο Μπέρκ δεν είναι ο κατάλληλος. Δηλαδή τους πετάς από το μπαλκόνι και δεν τους κάνεις ούτε κηδεία αυτούς. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση να πούμε. Αμπαλοσύνης, ασχετοσύνης, τι να σου πω, συνέχισε. Κόκκινε, με ακούς. Ναι. Να πω ρε φίλε ένα που θα γούσταρα στον ΠΑΟΚ, άμα φύγει ο Πρίγιοβιτς. Πες. Γιορέντε. Δεν παίζει αυτό το παιδί, αλήθεια λες. Δεν είναι παιχνίδι για Ελλάδα, δεν είναι τα μάμ. Πλάκα μου κάνεις.
Φίλε, να σου πω όμως κάτι γι' αυτό. Να. Πόσο κάνει αυτό. Πόσο καφέ έχει, έχει 2 εκατομμύρια το χρόνο, πόσο, 2,5. Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Γιατί σαν τον Μπέλ, πιο φτηνό. Θα πρέπει να βλέπουμε κάτι άλλο. Επειδή τον θαύμαζα όσο ήταν στην Μπιλμπάο, ναι. Από την ώρα που πήγε στη Γιουβέντους. Ναι, ρε, έπεσε. Όχι, έπεσε. Εξαφανίστηκε. Ναι. Τώρα. Περίμενε. Θα σου πω κάτι. Αυτό είναι χορτασίλα. Είναι τεμπελιά, είναι βαρύτητα. Και πρόσεξε με τι θα σου συγκρίνω. Βλέπει Αθανασιάδης. Μέχρι να πάρει το μεγάλο συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ. Κόκκινε, συγγνώμη, Αθανασιάδης δεν υπάρχει σαν παίκτης. Δηλαδή... Συγγνώμη, φίλε, είσαι άδικος. Μισό, θα σου πω. Μέχρι να πάρει το μεγάλο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το παιδί έκανε τη δουλειά του καλά. Καλά, ο Πρίγιοβιτς, μετά από, μια μεγάλη περίοδο τεφορμαρίσματος, ήρθε στον ΠΑΟΚ και κάνει όργια. Και μόλις βλέπει την ευκαιρία της ζωής του, τα 15 συνεχόμενα τζακπότ στο Τζόκερ, λέει να φύγω. Ξέρεις τι μου δείχνει αυτό? Ότι δεν θα ξαναπαίξει μπάλα. άρα λέω ο Γιορέντε, που όντως ήταν ένα τεράστιο ταλέντο και ποδοσφαιριστής, μπορεί σωματοτυπικά να μοιάζει. Να είναι ένα χιλιαδιό. Κόκκινε δεν χτυπιέται για Ελλάδα, δεν μπορεί να έρθει. Το θέμα είναι, έχει όρεξη για μπάλα, ρε φίλε, ή... Καλά, αυτός είναι λίγο. Γιατί, δηλαδή, συγγνώμη. Ο Κλάους που ήξερε που έβαζε 15 γκολ τη χρονιά. Έχει καμία σχέση με τον Κλάους σήμερα. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ρε φιλέ, αδόκιμο το παράδειγμα. Δεχτώ. Ναι. Αλλά λέω, ο Κλάους που έβαζε 15 γκολ τη χρονιά. Και τώρα δεν βλέπετε. Έχει καμία σχέση. Ας πάει να αναστήσει το Λίνο από τα νεκροταφεία. Δηλαδή μπορεί. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Και ο Λιορέντε. Και ο Λιορέντε μπορεί να έχει πάθει το ίδιο σύνδρομο. Ρε ο Κλάους. Η καριέρα του στηρίχθηκε στο Λίνο. Πάει, τελείωσε. Βοήθησε και ο Ράτς. Ποιος Ράτς. Και ο Ράτς βοήθησε. Ποιος Ράτς. Όσο πέρασε και ο Ράτς. 6 μήνες έπαιξε ο Ράτς τώρα. Και ο Ράτς το βοήθησε. Και ο Ράτς. Άντε και ο Ράτς. Ο Λίνο, ρε φίλε. Ο Λίνο ήταν όλα τα λεφτά. Ό,τι λεφτά έβγαλε ο Κλάους. Και πολύ καλό πεδίο. Τα μισά πρέπει να τα δώσει Μπουρμπουάρ. Στο Λίνο Μπουρμπουάρ που λέει ο Κόκκινος. Πώς το πες. Μπουρμπουάρ. Μπουρμπουάρ. Ποτέ έδωσε τελευταία φορά Κόκκινο. Κάθε μέρα. Τι δίνεις. Κάθε μέρα. Πού ρε δίνεις Μπουρμπουάρ. Δεν μπορώ να σου πω. Βεβαίως. Πιστεύω, ακούς Κώστα, άκου Κώστα, ναι. Πίσω από τη μεταγραφή Πρίγιοβιτς μπορεί να κρύβεται και ο Μαρινάκης, φίλε, για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Μπα, έχει τόσο λίπος το μυαλό. Ήταν πολύ ωραία ανέκδοτο, γεια. Ας το Μαρινάκη. Παρακαλώ. Έχει άλλα θέματα ο Μαρινάκης. Έχει άλλα θέματα. Έλα φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε, εσείς είστε. Ο Παπτής ο Θρακιώτης από πριν μου πήρα από την Κλησιώτης. Ναι. Δεν πρόλαβα να πω κάτι για το Πρίγιοβιτς. Ναι. Έπεσε η γραμμή, ναι. Επειδή λένε ότι θα φύγει και δεν έχουμε φόρ και δεν έχουμε γιατί κάνουμε και άλλος λέει θα έρθει ο Ολυμπιακός και η ΑΕ και δεν θα κερδίσουμε. Το πάω μέσα στο ΆΚΑ και στο Καραϊσκάκης και με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Τι ρόλο το συμφέρει να παίξει. Ξανακάνε την ερώτηση. Τον πάω. Με την ΑΕ στο ΆΚΑ, ναι. Και με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Τι ρόλο δεν τον βολεύει να παίξει δεύτερο ρόλο. Τον πάω. Ναι. Ναι. Ποιος, ο Πρίγιοβιτς αν παίξει δεν είναι γρηγοροφόρος ο ΑΚΠΟΜ. Ναι. Δεν θα μπορούσαμε να τους φάμε στην κόντρα και ο ΑΚΠΟΜ για μένα είναι η καλύτερη μεταγραφή της φετινή. Πέρα από αυτό. Είναι υποβαθμισμένος και αδικημένος ο ΑΚΠΟΜ 100% στον ΠΑΟΚ. Για μένα αν πάρει, το σημαντικό είναι τουλάχιστον στο ΜΑΤ με τον Αστέρα, άμα σκοράρει, πιστεύω μπορεί να πάρει τα πάνω του σιγά σιγά. Ναι. Το θέμα είναι αυτό. Ναι. Ως βασικός να σκοράρει. Ναι. Ως αλλαγή πάντα σκοράρει, όταν έδινε λύση στο παλικάρι ήταν πολύ καλός. Το θέμα είναι ως βασικός να αρχίσει να σκοράρει και πιστεύω να πάρει τα πάνω του ίσως και περάσει τον Πρίγιοβιτς κάποια στιγμή. Ναι. Σε βάθος χρόνου. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ας μην χρησιμοποιούμε υπερβολές. Πέναλτι, τι διαμαρτύρονται. Πάμε παρακάτω. Πέναλτι, ναι. Τι διαμαρτύρεται ο άλλος. Πέναλτι, ναι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Είναι πέναλτι. Είναι ρε πέναλτι, είναι. Θα το χάσει. Το βάλει. Το πόντερες διπλό. Ναι ρε. Μην με πεις κάλτσα. Ποιος το χτυπάει. Και θα τον αποβάλει. Ποιο θα αποβάλει. Τον Μπουκουβάλα. Γιατί θα τον αποβάλει τον Μπουκίτρι θα το δώσει. Αν, λέ... σωστά, αν ήταν έξι περιοχή θα έλα πάνε. Πάμε φίλε ναι. Συγγνώμη. Ο Πανιώνης κέρδισε πέναλτι. Εδώ κάρι θα πάει. Κίτρινη πήγε ο Μπουκουβάλας. Αφού... Λέγε φίλε βλέπουμε και ένα μάτσο. Περίμενε φίλε μισό το... Περιγράψτε το αμάτσο. Πού να κάνει περιγραφή, αυτό θα κάνει σχόλιο, περίμενε. Είμαστε στο 24ο λεπτό, στο γήπεδο των Ζωσιμάδων, όπου ο Πας Γιάννενα προηγείται 1-0 της ομάδας του Πανιωνίου.
με τον Πανιόνιο να είναι έτοιμος να εκτελέσει πέναλτι. Το οποίο θα εκτελέσει τώρα ο Σπυριντόνοβιτς, έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι, παίρνει για μετραφορά σουτάρι και γκολ. 1-1 για την ομάδα της πλατείας, κυρίες και κύριοι. Παρτανάκης, παραδέχεσαι. Παραδέχεσαι, με τη μία, με τη μία ζαλίστηκε. Φαλάκα θα με πεις για περιγραφή. Έχει κάνει ποτέ. Πες μία. Τουρμισάει βάλει στο παίκτη. Εντάξει, έκανα λάθος στο παίκτη. Τουρμισάει. Φίλε, δεν πιάνεται. Το 1-1 έγινε. Έκανε σαρδάμ στο παίκτη που χτύπησε πέρα. Άκου τώρα εσύ να το χτυπήσω στον αέρα. Είπε το λάθος όνομα, το λέει σαρδάμ. Τι ρε κόκκινε. Μεγαλύτερη αδερφή ραδιοφωνική από αυτόν υπάρχει. Έχεις ακούσει εσύ αναμετάδοση. Την κλοπή την είδες. Εδώ δες. Η μπάλα είναι 20 πόντους μακριά από τη βούλα. Άκουσε με, 20 πόντους μακριά από τη βούλα. Έχεις ακούσει αναμετάδοση. Ρε δες τώρα το έγκλημα. Εντάξει, 20 πόντους μακριά από τη βούλα. Έχεις ακούσει αναμετάδοση, ρε φίλε, ο σπίκερ να κάνει λάθος στον εκτελεστή του πέναλτι. Πολλές φορές. Σε όλο τον κόσμο έχει γίνει αυτό, ρε φίλε. Έχουν κρεμιστεί τα τείχη, ρε φίλε. Τρακάραν τα αυτοκίνητα. Πολλές φορές έχει γίνει. Ο Τυρμισάη το βάλει ο Πυριδόνοβιτς. Και τι έγινε. Λέγε, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Ο Πυριδόνοβιτς. Γιατί εγώ έχω μπροστά μου. Τι φάτσες. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Έχω το χαρτί του αγώνα. Το χαρτί του φάτσες. Δεν ξέρεις, φάτσες. Λέγε, φίλε, συνέχισε. Έγινε η περιγραφή. Τίποτα. Ήθελα να πω ότι. Πήρα από τον άλλη μου άνθρωπος και τον αφήνει. Καλή χρονιά κατά εκεί. Πώ θα ήθελε, για όνομα του, το ίδιο πράγμα. Τι σα ακούω από εκεί, τι από το ραδιόφωνο ή από το τηλέφωνο. Ήθελα να πω ότι άλλη μου να πάω γκζι. Το μόνο πράγμα που θα έκανα ήταν θα στήριζα την ομάδα μου, δεν θα γκρίνιαζα. Κάθε πρωί θα έβρισκα ένα παρεκκλήσι και θα έλαβα μια λαμπάδα, ένα κεράκι στο Άγιο Σάβα, στο Σαββίδι και το Άγιο Σάβα, στο Σαββίδι. Και θα έλεγα ευχαριστώ Θεό μου, ευχαριστώ Παναγίτσα μου που μου έχεις φέρει αυτόν τον πρόεδρο και κάρας Πρίγιοβιτς και κάρας οποιοςδήποτε είναι αυτός. Είναι πάνω από τον πρόεδρο, ναι. Α, μπράβο. Έτσι. Και θα είχα εμπιστοσύνη στον πρόεδρο μου. Τίποτα άλλο. Από κοντά και να παρακαλάτε αυτός ο άνθρωπος να μην συγχαθεί την κρίνια και, και όλη αυτή την... Ποιος θα τολμήσει να μιλήσει για τον Σαββίδη. Αν δεν υπάρχει παόξης που να πει κάτι. Δεν νομίζω, δεν άκουσα, δεν τόλμησε και καλά έκανε. Πολύ γκρίνια ρε παιδί μου, δεν πάρα μπορεί. Πολύ γκρίνια. Ένας παίχτης είναι. Αυτός ο άνθρωπος αύριο μεθαύριο μπορεί να τρελαθεί να φέρει ένα Ριβάλντο, μπορεί να φέρει ένα Καρεμπέ, ένα κάτι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Δεν έχει, ξέρεις τι να παρακαλάτε. Άμα έχει λεφτά, άμα του φέρουν τώρα, κοίταξε να δεις. Κοίτα, άκου εδώ. Ναι. Τώρα είναι ικανή εδώ στον ΠΑΟ. Να του φέρουν καμιά βαλούτα να πούμε. Έχω ακούσει πολλές φορές από τον Ραπτόπουλο που λέει να μάθει, σιγά σιγά μαθαίνει. Να μαθαίνει από τα λάθη του και τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές σας. Να είσαι καλά. Καλώς τον Άλυμο. Μάλιστα. Καλώς. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καλά είστε. Καλά εσείς. Για τις ακαδημίες ήθελα να πω που είπες Κώστα. Ό,τι αγαπάς. Ότι τα δικά μου τα παιδιά πάνε χρόνια στις ακαδημίες και μην δεν πεις έχω... ομάδα. Και δεν... Ομάδα μην πεις. Δεν λέω και Super League πήγανε. Και σε... Και σε άλλες. Ποτέ ούτε μια φορά δεν πήρα απόδειξη. Ούτε μια απόδειξη. Ποια απόδειξη να πάρεις. Ας τον κόκκινο κόκκινο ζει. Στο Άρλεκιν ξεχνιέσαι να πούμε. Ούτε μια απόδειξη να πάρεις. Και μιλάμε για Super League. Και επίσης, καλά Super League μετά όταν ήταν πιο μεγάλα δεν πληρώναμε κιόλας. Να μην λέω και ό,τι να είναι. Αλλά και καμία ακαδημία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που πρέπει. Για να λειτουργεί. Δηλαδή, ούτε γιατρούς, ούτε μασέρ, τίποτα. Μόνο πάθει πληρώ. Τίποτα το παιδί, τελειωμένο είναι. Ναι, να πάθει κάποιο παιδί κάτι στην προπόνηση και μετά αντε τρέχα. Δεν το δέχομαι, φίλε. Ξέρω πολλές ακαδημίες που έχουν τώρα και... Τώρα σου μιλάω, εντάξει, μπορεί να έχει και κάποιες, αλλά εγώ... Ναι, τώρα... Ο ίδιος δεν θα σου πει την εμπειρία του. Να μην μιλάς μηδενιστικά αυτό. Όχι, η εμπειρία του ποια είναι, ρε. Ο άλλος μπορεί να πήρα 50 αποδείξεις νόμιμες. Εσύ, αγάπη μου γλυκιά, πήρες καμία νόμιμη. Μπορεί κάποιος να έχει πάρει από κάποια άλλη αγαπητή. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Αυτό δεν πήρε. Εγώ λέω για αυτές που πήγαν τα δικά μου τα παιδιά. Τέλειος. Ζήτησες. Πώς. Όχι. Δεν σου δίνουν έτσι. Ζήτησες. Αφού δεν υπάρχει ρε. Μαύρα λεφτά είναι ρε φίλε. Ναι. Δεν δηλώνονται πουθενά. Χώρια που για να φύγουνε, για να φύγει ο μεγάλος από την τελευταία που ήταν Super League. Μου ζητήσαν και λεφτά. 100% θα σου ζητήσουν λεφτά. Από τη Super League σου ζητήσαν λεφτά. Ήταν παίκτης ερασιτεχνική τη Super League. Και τα λεφτά δεν πήγαν στον ερασιτέχνη, σαν τσέπη τα πήγαν. Αυτό λέει. Αυτά να λέτε στα ράδια. Από κάπου αυτά να λέτε στα ράδια. Όχι να γλύβετε τα σωματεία. Πλήρωσα ένα χιλιάρικο για να φύγει το παιδί. Μόλις με στέλνει, μήνυμα ο Παναγιώτης Κερμανίδης, ελάτε για έλεγχο όποτε θέλετε. Κανονικά αποδείξεις.
Κοίταξε, για τον ΠΑΟΚ λες. Για τον Παναγιώτο Γερμανίδη. Δεν μιλάω ρε για Ακαδημία. Έχει τους μπέμπιδες, τρομερή. Άλλο για Ακαδημία. Τρομερή Ακαδημία. Φυσικά έχει γίνει. Δεν υπάρχουν για όλες Ακαδημίες. Καλύτερη Ακαδημία έχει γίνει. Δεν είναι όλες. Δεν είναι όλες. Γι' αυτό σου. Όχι. Μισό. Και άμα θέλεις. Για σωματείο σε μιλάω, ρε. Δεν σε μιλάω για Ακαδημία. Ο Παναγιώτης έχει μια πολύ καλή Ακαδημία. Αν όχι καλύτερη από τις καλύτερες. Ίσως την καλύτερη. Η Μπέμπιδες είναι άλλο πράγμα. Εγώ σας λέω, αν θέλετε, και όνομα της Ακαδημίας μπορώ να σας πω. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Α, ναι. Εντάξει. Τι να κάνουμε στους ντροπιάνους της εφορίας. Το χιλιάρικο σε ποιο το έδωσες. Στο τεχνικό διευθυντή. Το έβαλες στην τσέπη. Στην τσέπη το έβαλες. Αυτό είναι. Εφού δεν μου έδωσες. Αυτά λέω, είναι λεφτά. Αυτό... Αυτά είναι και μπακάλια. Οι άλλοι δώσαν και παραπάνω. Εξαιρετικός κύριος. Του λέω χαρτί για αυτό το χιλιάρικο. Όχι. Χριστιανικά. Όχι. Όχι. Δεν τα έπαιρνε ο Γρηγόρης. Αφού το ξέρω. Και δεν τα έπαιρνε γιατί δεν θα ήταν σε εκείνη τη θέση γι' αυτό. Και ζήτησα χαρτί για το χιλιάρικο, ε. Και μου λέει τι χαρτί, ρε φίλε, πού, τι χαρτί να σου δώσω. Λέω σου δίνω 1000 ευρώ, δεν μου δώσει κάτι, του λέω ότι σε πλήρωσα. Γεια. Γεια. Α, και κάτι άλλο, Κώστα. Μάλιστα. Εκτός ότι το πέραλι το χτύπησε ο Ντουρμπισάη, δεν υπάρχει και Σπυριδόνοβιτς, ρε παιδιά, στο Πανιόνιο. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, καλά. Σπυριδόνοβ λέγεται. Εντάξει, και ποιο το τερμάτισε. Το τερμάτισε. Και κάνει 20 ώρες προετοιμασία. Φαντάσου προετοίμασες να πήγαινες. 22 ώρες. Θέλω να σου δώσω και μια φωτογραφία μου. 22 ώρες προετοιμασία λέει κανείς. Άστο να είναι, αυτό είναι ωραίο. Έξυπνο είναι. Δεν είναι έξυπνο. Δεν είναι έξυπνο. Εμπάθεια είναι. Εμπάθεια είναι. Τότε να μιλες. Από όλη την περιγραφή, χωρίς προετοιμασία, χωρίς τίποτα. Αφού 22 ώρες κάνει. Από όλη την περιγραφή που έγινε εκείνη τη στιγμή, κράτησε αυτό. Μην κρατάς την υπερβολή, θα στην πούνε. Είναι διάολοι αυτοί. Καλά κάνουν. Αυτοί που ακούνε την εκπομπή είναι διάολοι. Από όλη την περιγραφή, ο άλλος τη γούσταρε. Ναι. Εντάξει, από όλη την περιγραφή. Ο Σπυριδόνοβιτς. Όχι, ρε φίλε, δικαίωμά σου γέλα. Τι σε καλέ. Δεν το παίξει και διπλό. Το διπλό μπορεί να το βγάλει, φαλοκόχιος. Ναι. Μάλιστα. Οχ. Ναι, ναι. Εγώ. Εσύ, τι. Λοιπόν, εκεί που το τερμάτισε ο Κόκκινος, που ήταν. Είναι με τις αποδείξεις που είναι τρίπιες από την εφορία. Που η εφορία σταμάτησε καμιά δεκαετία. Να τρυπάει. Δεκαπενταετία να τρυπάει αποδείξεις. Άντε, γεια. Καλά, σε λέω. Επόμενος. Δεν είναι τρίπιες οι αποδείξεις. Ναι, ναι, ναι. Οι αποδείξεις είναι άτρυπες. Τι είναι? Άτρυπες. Και άτρωδες. Δεν έχει τρύπα ρε η απόδειξη πια. Χαϊβάνι. Τι έχει? Άτρυπη είναι. Πώς θεωρείται θεωρημένη μια απόδειξη? Τι, άμα έχει τη σφραγίδα της αυτής. Όχι, θέλει αφημί και τα λοιπά. Αυτά σε λέω, τάντε. Άσχεται. Έχει πάρει εσύ απόδειξη. Μάλιστα. Τόσο όλη τη μέρα περίμενε πότε θα γίνει το λάθος να μας πει. Να σε καλά, φίλε. Κάθε μέρα γίνονται 3-4. Ναι. Γεια σαλάνια. Έλα, φίλε, κάνουμε. Ναι. Ναι. Γεια σαλάνια. Αλάνια εμείς. Γιάννης από Μενίδη, Ολυμπιακός. Οχ, Μενίδη. Οχ, εκεί πέφτει ξύλο. Όπλο, έχεις εκεί. Δεν χρειάζεται, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Ναι. Λοιπόν, δεν προσέχεις, μην φας καμιά δέσποτη. Μπα, μια χαρά είμαστε, άραξε. Πάμε τώρα στα θέματα. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω θα το πάρει το πρωτάθλημα, είτε με πρίγιο, είτε χωρίς. Για ποιο λόγο? Εντάξει, έχει και λίγο το παραγωγικό το απ' έξω, ξέρω εγώ, εντάξει. Το έχει, εσύ, είναι δυνατός, είναι δυνατός να πάει να δώσει το αγγλικό. Εντάξει, εγώ θέλω από την ομάδα μου να πάμε στο Europa όσο πιο ψηλά. Όχι, αρχίσαμε τα Europa. Ναι, τώρα σου έκανε τυχερός στην κλήρωση. Πλάκα-πλάκα. Πλάκα-πλάκα στην κλήρωση τυχερός. Το ξέρω, άλλα δύο ταξίδια θα έχουμε στο τσεπάκι μας. Λοιπόν, και... Κάτσε ρε, κάτσε ρε. Ξεχνάζει, ξεχνά. Όχι, βρεάκου τους λέω. Να σου πω για το λόγο. Θα σου πει για τα ελληνικά. Θυμάσαι πέρσι τι έγινε με την ΑΕΚ που έπρεπε να περάσει και με δύο ισοπαλίες αποκλείστηκε. Έχω εδώ μου συγκρίνει την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη. Μην μπερδεύεσαι, επειδή η μπάλα. Έχουμε καλύτερη ομάδα από την περσινή την ΑΕΚ. Θέλεις να... Άλλο θέλω να σου πω, ρε. Εσύ σαν Ολυμπιακός, ο πιο άδικος αποκλεισμός σου ήταν τότε με τη Γιουβέντους. Με τον ΑΕΚ. Με ελευθερόπλευτο τερματοφύλακα. Με Κόντε, το σημερινό προπονητή, ο οποίος σε έβαλε τον κολ. Γι' αυτό σου λέω, η μπάλα είναι γένους θηλυκού. Άστο. Εγώ λέω ότι πετυχαίνεις τη δυναμό στη διακοπή της και αυτό είναι καλό. Μην είσαι σίγουρος και πάνω στο καβάλα στο άλλο και λες, έλα δυο τάξεις. Μακάρι να τα κάνεις.
Καλό θα σου κάνει. Εντάξει, ρε, για καλό το λέω, δεν στο είπα έτσι. Ωραία. Ωραία, άκου να σου πω, τόση ώρα που περίμενα, ξέρεις με τη γέλασα πάρα πολύ. Πες μας, ό,τι θες. Έλεγες, πας Γιάννενα, απαπανιόνιο. Πας Γιάννενα. Απαπανιόνιο. Απαδόπουλος. Απαδόπουλος. Μη. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο για... Δεν μου λες, μυρίζει. Και γυρίζει, ό,τι μυρίζει, γυρίζει. Ωφο, γεμάτος. Με τζίπ η αλλαγή βρουρά στον άγνωστο στρατιώτη. Συγκινητικές εικόνες. Λοιπόν, Κώστα, κάτι τελευταίο για σένα, για την εκπομπή σου, για τη Μαρμίτα. Επειδή βλέπω χρόνια την εκπομπή, μέσα στο ίντερνετ. Λοιπόν, θέλουμε από αυτό το χρόνο να πεις στον κύριο Μαλάτο να αφήσει τα πολιτικά και τις αηδίες. Ναι. Και να πιάσει τις πεθερές και τις θείες. Θέλουμε στραβοστομιά. Να σοβάρεψε γέρασε. Αυτό θέλεις εσύ ρε. Αυτό ναι. Άλλος έχει άλλα όνειρα. Ναι, έχει να γίνει βουλευτής. Εντάξει. Θέλουμε και τον Καραφλοκοτσί, ήταν πολύ δυνατός. Τον θέλουμε ναι. Στην εκπομπή. Να τα βρούνε. Θα τα βρούνε. Εντάξει. Εντάξει. Γεια. Άντε χαιρετώ. Έτσι. Παρακαλώ. Έτσι. Ναι. Έλα, Γλυγόρη. Έλα. Δεν μου λες. Θα σε πω, πρωτού 30 χρόνια πήγα σε ένα αγώνα. Ναι, τώρα στα κοντάδια. Άκουσα δεις τώρα. Ο τερματοφύλακας δεν είναι κάρτα. Το σήμα σου είναι τραγικό, κάτσε ένα σημείο να ακουστεί, γιατί είμαι σίγουρος για την περιγραφή που θα κάνεις. Αφού είσαι σίγουρος, πες την να, εσύ να την ακούσω εγώ. Όχι, εσύ να ακούγεσαι. Εγώ το πρωί σε ρώτησα με ποιο χέρι αυνανίζεσαι και δεν με απάντησε. Ας να μιλήσει ο άνθρωπος. Αλήτη. Μίλα. Γλυγόρι. Σε ρώτησα. Γλυγόρι ακούει. Σε ρώτησα. Το ναι. Γλυγόρι ακούει, ναι. Και περιμένει τώρα ο αναπληρωματικός τερματοφυλακάς να μπει μέσα. Ο τρίτος, δεν τα ξέρεις καλά. Ο τρίτος. Έστω, ο τρίτος, τέταρτος, τέλος πάντων. Και βλέπω τώρα βγάζει το center back τερματοφύλακα και τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα τον αφήσει ρε φίλε. Τι τέρι έχεις δίπλα σου ρε φίλε. Μετά έμαθες συνέχεια. Όχι δεν την ξέρω. Έμα αυτό είναι ότι έπρεπε να έχω βίντεο να τραβάω. Είναι το μόνο που τον παραδέχομαι. Τον έκατσε δυο μπουκέτα τον προπονητή. Έχεις άντερα να δίνεις προπονητή εσύ ρε Φλόρ. Όχι, άρε φλάκα. Εγώ το μόνο που δεν έχω να του κοροϊδεύω είναι γι' αυτό. Πίτωξε, πήγε και του κάτσε δυο μπουκέτα και έφυγε. Δεν παραπάνω του έκατσα. Δεν μου λες εσύ ρε χωριάτη που παίρνεις τηλέφωνο και είσαι και ψιλοσουρωμένος. Έχεις άντερα να πλακώσεις προπονητή ρε. Φλόρε, χωριάτη. Τα χωριάτα ρε, σουρωμενάκια. Εγώ πήγα και σε ένα μάτς βλάχο. Αβλάχο. Πάμε παρακάτω. Επόμενο, άσε τον άνθρωπο. Άντε μπράβο. Πήγε σε ένα μάτς εσύ βλαχαδερό. Το Σπυριντόνοβιτς με αυτόν έκανε Σπυριντόνοφ. Σπυριντόνοφ να πούμε. Σπυριντόνοβιτς. Εσύ πώς τον είπες ρε. Επόμενος. Σπυριντόνοφ τον είπες. Εγώ ήταν όχι ο άλλος παίκτης. Άντε ρε σταμάτα. Θες να κάνεις και περιγραφή αγώνων. Διακογιάννη να πούμε. Λέγε ρε φίλε. Ζηλεύεις, ε. Τι να σε ζηλεύει. Ποιο μάτς έχεις περιγραφεί, ένα μάτς που έχεις πάρει. Πάρα πολύ. Ένα μάτς, ρε. Πάρα πολύ. Ένα μάτς που έχεις κάνει αναμετάδοση. Υπάρχει. Και πόσο έληξε, ένα μάτς. Ένα θα μου πεις από τα πολλά. Πες μου ένα. Δεν έχει κάνει κανένα μάτς αναμετάδοση. Και παίρνουν και το σκορ, ρε. Ψεύτη. Πες σου δεν έκανε κανένα. Εγώ λέω ότι έκανε σε πολλά. Αλλά πες μου ένα μάτς. Ο κόσμος ξέρει. Ο κόσμος ξέρει. Βρέα στον κόμμα που ξέρει και τον Μπάρ και τον Πρίντεζι να πούμε. Η χειρότερη περιγραφή που έκανε ήταν η Ηρακλή Βίσλα Κρακοβίας 1-1. Τι Βίσλα Κρακοβίας. Ηρακλής Βίσλα Κρακοβίας 1-1. Εσύ την έκανες αναμετάδοση. Εγώ με τον Τραπεζανίδη. Με τον Τραπεζανίδη μαζί. Ναι. Κοιμήθηκε ο κόσμος άμα την κάνετε μαζί με τον Τραπεζανίδη. Αλλά οκ. Okay. Λέγε. Έχω κάνει πολλές περιγραφές. Μην στενοχωρηθείς. Ναι. Και από εδώ και στο εξωτερικό. Θα σου πω εγώ μια που έκανες. Ναι. Ολυμπιακός Ηρακλής. 2-1, ναι. Που έχασε πέναλτι ο. Που έχασε πέναλτι ο Μουράτης. Εκεί σ' άκουγα, ρε. Άκουγες, ε. Σ' άκουγα. Το 2005. Ποιο? 2005. Όχι, το 4 ήταν. Ή το 4. Το 4 ήταν. Με προπονητή Αλέφαντο. Ναι. Ολυμπιακός στη Ριζούπολη. Στη Ριζούπολη. Ναι. Και πώς το ξέρω τι έκανα με τα γραφεία. Αφού δεν έκανα εγώ περιγραφές. Πώς δεν έκανες. Αφού μία έκανες τη ζωή σου και μία έκανε. Δεν σε ξαναβάλανε μετά. Δεν με ξαναβάλανε. Είσαι μετά με τον Τραπεζανίδη, είπα από τον Τραπεζανίδη φέρτε μου άλλον. Έτσι μου το είπε ο Γιώργος εμένα. Τι.
Ο Γιώργος είναι ένας εξαιρετικός και είναι ο νονός μας στυλ, λίγα λόγια. Νονός μας είναι, αυτός μας κατέστρεψε. Έλα πάνε στον κόσμο. Μας βάφτισε. Έλα, έλα, τελείωνε, σαχλαμάρα. Πάμε. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Κύριε Ραχτόπουλε, ναι, κύριε Κόκκινε, θέλω να θίξω δύο-τρία θεματάκια. Πρώτον, αυτό που λέγατε για το αν ο Ηρακλής έχει ακαδημίες και το τι προσφέρει. Πιστεύω ότι η προσφορά δεν είναι τόσο σε χρήμα όσο το να υπάρχουν στάδια και ακαδημίες να πηγαίνουν μικρά παιδιά να γυμνάζονται και από αυτά να βγαίνουν πρωταθλητές. Και τώρα αθλητές θα βγαίνουν, δεν πειράζει. Δηλαδή η κάθε ακαδημία για μένα όταν λειτουργεί είναι κέρδος για την ίδια τη χώρα μας. Αρκεί, συγχωρέστε με, αρκεί να γίνεται σοβαρή δουλειά. Οπωσδήποτε, συμφωνώ μαζί σας. Το σοβαρή δουλειά δεν έχει να κάνει με το τεχνικό, με άλλα πράγματα έχει. Δεν θέλω να το συμφωνώ. Συμφωνώ όμως, είπαμε ότι η κάθε ακαδημία γυμνάζει παιδάκια μικρά, από τα οποία μεθαύριο μπορούν να βγουν πρωταθλητές. Και αυτό είναι κάτι καλό για τη χώρα μας. Επομένως, κάτι προσφέρει στο κράτος αυτό που έλεγε ο κ. Βραττόπουλος, ότι δεν προσφέρει. Τι προσφέρει ο Ηρακλής, παράδειγμα, αν έχει τις ακαδημίες. Κάτι προσφέρει. Από λεφτά είπα εγώ, από λεφτά. Λοιπόν, κλείνω αυτό, πάμε στον Πρίγιοβιτς. Πιστεύω ότι ο Πρίγιοβιτς, όπως κάποτε και ο Αναστόπουλος, περιμένουν από μια ομάδα ολόκληρη για να βάλουν γκολ. Ο Αναστόπουλος έφυγε από τον Ολυμπιακό και δεν έκανε τίποτα. Τον αδικείτε τον Αναστόπουλο. Όλος ο Ολυμπιακός. Ο Αναστόπουλος, έπαιζε... Αναστόπουλος αδικεί τον εαυτό του. Όχι, ο Αναστόπουλος ξεκίνησε από εξτρέμ δεξί. Και έπαιζε δύο θέσεις. Όταν καθιερώθηκε σαν center forward, ναι, έβαλε πάρα πολλά γκολ με τον Ολυμπιακό. Ναι. Δούλευε όμως, αν θυμάστε, πιστεύω ότι θυμάστε, δούλευε όλος ο Ολυμπιακός για τον Αναστόπουλο. Έφυγε ναι, αλλά ο Αναστόπουλος όμως, ναι, εδώ, πού τον αδικείται. Είχε και ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό. Είχε τρίπλα, είχε ταχύτητα. Είχε το Μητρόπουλο. Μπράβο, το ψηλός κοντός εφαρμόστηκε από τότε. Όχι, το ψηλός κοντός εφαρμόστηκε από τον Μονιάδη. Παρόλα αυτά. Ο Δωμάζος ήταν δεκάρι, ρε βλάκα. Δεν ήταν επιθετικός κλασικός. Δεν ήταν εννιάρι όπως ήταν ο Αναστόπουλος. Ρε καταλαβαίνεις το ψηλό κοντό ποιο ήταν. Ναι, ο ψηλός κοντός. Άλλο ο Δωμάζος, ρε Καραγκιόζη τον είδαχο στα 60 του να κάνει 70 μέτρα παλιά και παδαπλάκα. Λέω τι κάνει ο άνθρωπος. Μην μιλάς για μπάλα κόκκινα στον άνθρωπο να συνεχίσει. Συνεχίστε κύριε. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να δείξει κάτι στην Αβελίνο. Γιατί κακά τα ψέματα. Δούλευε ο Ολυμπιακός για τον Αναστόπλο. Τώρα ο Πρίγιοβιτς για μένα δεν ξέρει το παιδί μπάλα. Μπορεί να φτιάξει να παίξει μπάλα. Δεν ξέρει. Η Ιεροσιλία. Μπορεί να μην ξέρει πολύ καλή μπάλα. Δεν ξέρει μπάλα η Ιεροσιλία. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ακούστε, ακούστε, μην μπερδεύεστε. Ο κύριος λέει ότι ο κύριος Πρίγιοβιτς έξω από τα 16 μέτρα δεν είναι πολύτιμος. Και έχει δίκιο. Μέσα στα 16 μέτρα όμως είναι πάρα πολύ πολύτιμος. Όπως και ο Γρηγόρης ο Χαραλαμπίδης όταν έπαιζε μέσα στα 16 μέτρα και πόδι και κεφάλι ήταν ασύλληπτος. Φανταστικός. Έξω από τα 16 μέτρα όχι ο Αναστόπουλος που αδικείται, ο Θωμάς Μαύρος που μπορεί να αδικήσετε αύριο, ήταν και στα 20 και στα 23 μέτρα πολύ καλός. Άρα αυτοί ήταν πιο πολύ σύνθετοι. Συνεχίστε. Τίποτα, δεν συνεχίζουμε. Ναι. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Ο Παζιάν είναι έκτενος να εκτελέσει φάουλ από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Αμέσως μετά ακολουθήκαν ελάχιστοι. Για Λαμάς και Δήμου δεν είδα. Α, δεν είναι. Από εκεί λογικά πρέπει να εκτελεί ο Μπουκουβάλλας. Ο Μπουκουβάλλας θα βαρέσει το φάουλ. Λογικά δεν βλέπω ρε φίλε να σου πω κάτι. Δεν βλέπεις. Ζητάς από κάτι. Δεν ακούς, δεν βλέπεις. Ο οποίος δεν έχει ήχο, δεν έχει συνθέσεις, δεν έχει τίποτα να περιγράψει. Σουτάρι, out. Στο 42. Ποιο σουτάρι είναι Γρηγόρη. Παζιάν Πανιόνιος 1-1. Εντάξει, γεια.